χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας για να παρακολουθήσουμε τα θέματα που απασχόλησαν τη Βουλή την εβδομάδα που πέρασε με την προετοιμασία για την εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου το πρωί της επόμενης Τετάρτης, 22 Ιανουαρίου. Μια εκλογή από την πρώτη ψηφοφορία μετά το ναι στην υποψηφιότητά της από το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Την επίσκεψη του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα και την άτυπη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Την επεξεργασία και εξέταση του νέου εκλογικού νόμου. Την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, τους ειδικούς λογαριασμούς κονδύλιων έρευνας ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και άλλες διατάξεις. Τη συνάντηση του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα με τον πρέσβη του Ισραήλ Γιώση Αμράνη, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία της υπογραφής της συμφωνίας για τον αγωγό EastMed. Τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου με τις ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ενημέρωση των Επιτροπών Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σκινά, αρμόδιο για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας. Και την κατάθεση της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Ράικου στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Να δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, θα εκλεγεί η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου, καθώς μετά τον ναι στην υποψηφιότητά της από τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, διαμορφώνεται η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα πλειοψηφία για την εκλογή από την πρώτη ψηφοφορία. Η ονομαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης. Η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εκατερίνη Σακελαροπούλου, είναι η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να διαδεχθεί στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Προκόπη Παυλόπουλο. Θεωρώ ότι είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα μας μια άξια Ελληνίδα στην κορυφαία πολιτική της θέση. Προτείνω λοιπόν για πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Κυρία Σακελαροπούλου, είναι μια εξαίρετη νομικός, με διεθνείς περγαμενές. Δικαστής με λαμπρή πορεία στο ανώτο δικαστήριο, του οποίου έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος. Με πρόταση μάλιστα του προηγούμενου πρωθυπουργού και με ομόφωνη απόφαση της κυβέρνησής του. Την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ειδική συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία απαιτούνται 200 θετικές ψήφοι. Όπως προκύπτει από τη θετική στάση που διατύπωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής στην υποψηφιότητα της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εκατερίνη Σακελαροπούλου, την οποία προτείνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη για πρώτη φορά μια γυναίκα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Σακελαροπούλου, ασκώντας ταυτόχρονα σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για ανευθυνότητα, αμοραλισμό και ευτελισμό του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας ως μέγα σφάλμα τη μη ανανέωση της θητείας του Προκόπη Παυλόπουλου. Εμείς δεν θα προσθέσουμε ένα ακόμα σφάλμα δίπλα στα πολλά σφάλματα του κ. Μητσοτάκη. Θα κρατήσουμε και τώρα στάση ευθύνης, όπως έχουμε αποδείξει ότι κρατήσαμε πάντα σε κρίσιμες επιλογές. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου αποτέλεσε κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να διατελέσει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόταση η οποία τότε καταψηφίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και τους βουλευτές του. Και δεν ήταν τυχαία η επιλογή μας για τη θέση αυτή, αφού υπήρξε μία εξαίρετη δικαστής που υπηρέτησε με σθένος τη δικαιοσύνη, την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Και δεν δίστασε να συνταχθεί ακόμη και με τη μειοψηφία για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των παιδιών των μεταναστών που έχουν γεννηθεί ή έχουν πάει σε ελληνικό σχολείο να αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά
ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος να υπερψηφίσει την κυρία Σακελαροπούλου, τονίζοντας ότι η υποψηφιότητά της ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που θέτει το κίνημα για το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η προσωπικότητα της κυρίας Σακελαροπούλου ανταποκρίνεται σε ουσιώδεις πλευρές της πρότασής μας. Είναι μια γυναίκα που υπηρετεί με συνέπεια προοδευτικές αντιλήψεις, όπως απέδειξε και στη δικαστική της διαδρομή με το γνωστό ακέραιο δημοκρατικό της ήθος, ιδιαίτερα μάλιστα στα χρόνια της κρίσης. Είμαι βέβαιη ότι θα εκπληρώσει με υπευθυνότητα και επιτυχία τη συνταγματική της αποστολή και γι' αυτό θα έχει τη στήριξή μας. Επικεντρώνοντας στον χαρακτήρα του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι στο πρόσωπο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τοποθετήθηκε με το ακόλουθο σχόλιο. Τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας τον κρίνουμε αποκλειστικά με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητες του θεσμού, που είναι αυτές του θεματοφύλακα της κυρίαρχης πολιτικής και της επικύρωσης των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, με την πρόταση του Πρωθυπουργού για την υποψηφιότητα της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου, Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ελληνικής Λύσης να ψηφίσει παρόν στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από μια επιλογή που εκθέτει και την υποψήφια πρόεδρο αλλά και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Με θλίψη σημειώνουμε ότι είμαστε πλέον στη δυσάρεστη θέση, κρίνοντας από τα πεπραγμένα της κυρίας Σακελαροπούλου κατά το παρελθόν της και μια σειρά από άλλους σημαντικούς λόγους, όπως το κόψιμο των συντάξεων, τη συμφωνία των Πρεσπών, τις Κουριές, την ηθαγένεια σε λαθρομετανάστες, στην οποία φυσική αυτουργός ήταν η κυρία Σακελαροπούλου, αλλά και για λόγους εθνικής και ιδεολογικής συνείδησης, να μην συνενέσουμε στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης ανακοίνωσε την πρόθεση του κινήματος να προτείνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας τη Μάγδα Φίσα. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να διατρανώσουμε την ενότητά μας εναντίον του αυταρχισμού, της διχόνοιας, της μυσαλλοδοξίας. Το Μέρα 25 κρίνει ότι αυτή την ενότητα δεν μπορεί να την εκφράσει καλύτερα κάποιο πρόσωπο εκτός από τη Μάγδα Φίσα. Τη γυναίκα που χωρίς να το έχει προσπαθήσει, χωρίς να το έχει επιδιώξει, σηκώνει στους ώμους της τον αγώνα των Ελλήνων εναντίον του αυταρχισμού, εναντίον του φασισμού, εναντίον της μυσαλλοδοξίας. Ακολούθησε δήλωση της κυρίας Φίσα, με την οποία ευχαρίστησε μεν τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά δεν αποδέχθηκε την πρότασή του. Η Ελλάδα είναι δυναμικά παρούσα στις εξελίξεις στη Λιβύη και στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, απαντώντας την κριτική της αντιπολίτευσης που επικεντρώθηκε στη μη συμμετοχή της χώρας μας στη διάσκεψη του Βερολίνου κατά τη συνεδρίαση στην οποία υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τον Brexit. Οι εξελίξεις στο ζήτημα της Λιβύης, η επίσκεψη του στρατάρχη Χάφταρ στην Αθήνα και η διάσκεψη του Βερολίνου βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης κατά τη συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Brexit. Εκφράζουμε τη διάθεσή μας για ειρηνική συμβίωση και ειρηνική επίλυση των διαφορών, αλλά εκφράζουμε και την αποφασιστικότητά μας να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με κάθε δυνατό μέσο. Και αυτή τη διάθεσή μας παρακαλώ από οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, από οποιοδήποτε πολιτικό αντίπαλο σε αυτή την αίθουσα, να μην την υποβαθμίσει. Κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς άσκησαν οι αρχηγοί της Ελληνικής Λύσης και του Μέρα 25, καθώς και οι ομιλητές των υπόλοιπων κομμάτων. Μια χώρα με εξωτερική πολιτική μπορεί να περιμένει από άλλες χώρες για να την σώσουν. Μια χώρα με εξωτερική πολιτική σοβαρή και στεναρή περιμένει από τη Γερμανία να την σώσει. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, σήμερα δεχθήκατε το στρατικό Χαφτάρ εδώ στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα σύγχρονο Κάραζιτς. Όπως στη δεκαετία του 90, οι υπερπατριώτες αγκάλιασαν τον Κάραζιτς, αποξενώνοντας τους προοδευτικούς ουμανιστές Ευρωπαίους, ουμανιστές του κόσμου, πλήττοντας τόσο την εικόνα όσο και την επιρροή της Ελλάδας στη δεκαετία του 90. Έτσι και σήμερα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, χαργετιζόμενοι με το Λίβιο πολέμαρχο, πλήττεται και την εικόνα της χώρας και τη γεωστρατηγική μας θέση. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και εμείς δεν κάνουμε εδώ άσκοπη αντιπολίτευση. Ανησυχούμε βαθύτατα.
ανησυχούμε για τις εξελίξεις και ανησυχούμε όταν βλέπουμε αποσπασματικές ενέργειες να γίνονται κάτω από το βάρος εξελίξεων που φαίνεται να ξεπερνούν την κυβέρνηση, όπως έγινε τις προηγούμενες μέρες, μέσα σε μία μέρα, με το προσφυγικό, με τον αποκλεισμό της Ελλάδας από το Βερολίνο, με την επίσκεψη της εκλογής όσον αφορά την πρόεδρο, την υποψήφια πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε, ξέρατε ότι κάτι τέτοιο απειλεί τη χώρα, γνωρίζατε προφανέστατα, και αν δεν το γνωρίζατε, η διπλωματία θα σας είχε ενημερώσει, ότι επίκειται η διάσκεψη αυτή και έπρεπε η χώρα μας να είναι εκεί. Ένας από τους λόγους που η χώρα μας δεν είναι εκεί, ο γερμανικός τύπος σήμερα τον αναφέρει, είναι η απέτηση της Τουρκίας να μην είμαστε εκεί. Αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη δήλωση η σημερινή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, όπου τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει ένοπλες δυνάμεις στη Λιβύη με βάση τη συμφωνία την οποία θα γίνει. Έτσι αποδίδεται η δήλωση του κυρίου Δένδια. Τη διαφωνία του κόμματός του για ενδεχόμενη προσφυγή της χώρας μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όσον αφορά στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο των επαφών του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας δήλωσε ανήσυχος για τις θερμές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Διαφώνησε με την αναβάθμιση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις βάσεις στη χώρα μας και επανέλαβε την πάγια θέση του για καθαρή, απλή αναλογική. Την ανησυχία του για τις καυτές εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον εκλογικό νόμο. Βρισκόμαστε πραγματικά στη δίνη σοβαρών εξελίξεων, έντονων ανταγωνισμών, αντιθέσεων και συγκρούσεων στην περιοχή. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ανήσυχους. Εκφράσαμε την αντίθεση του ΚΚΕ με τη νέα ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που επεκτείνει τις αμερικάνικες και νατοϊκές βάσεις στην Ελλάδα και εμπλέκει τη χώρα μας σε νέους τυχοδιοκτισμούς και σε πολεμικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, εκ μέρους της κυβέρνησης και του κυρίου Πρωθυπουργού δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Είναι πάγια και διαχρονική η άποψή του σχετικά με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ, απέναντι στις διεθνείς συμμαχίες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ δήλωσε ανήσυχος και για την τουρκική προκλητικότητα, αλλά διαφώνησε με το ενδεχόμενο προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Εκφράσαμε την διαφωνία μας για την προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης, κάτι που δεν το δέχεται βέβαια η Τουρκία, όμως θέσαμε και το ζήτημα του συνυποσχετικού που μας ανησυχεί για το τι θα περιέχει εάν τελικά οδηγηθούν σε μια τέτοια συμφωνία τα δύο μέρη. Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι το κόμμα του δεν μετέχει στην ονοματολογία για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και επανέλαβε την πάγια θέση για καθαρή και ανώθευτη απλή αναλογική όσον αφορά τη συζήτηση για τις επικείμενες αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Γενικέ μου, γύρισε ο κόσμος ανάποδα. Εσύ με μπλε γραβάτα και εγώ με κόκκινη. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Από πλευράς των εργατών του Πρωθυπουργού, επαναδιατυπώθηκε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει αταλάντευτος στη θέση του για συνενετικές διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων θα συζητά με τους πολιτικούς αρχηγούς. Το νομοσχέδιο που προβλέπει αλλαγή του εκλογικού νόμου με πρημοδότηση του πρώτου κόμματος μετά το 25% με κλιμακωτό μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 50 έδρες, συζητήθηκε επί της αρχής στην Επιτροπή της Βουλής για τη Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη. Ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για πράξη ευθύνης της κυβέρνησης, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για νόθευση της ψήφου των πολιτών και νεοφιλελεύθερο κατήφορο. Ο αναλογικός τρόπος κατανομής των ψήφων των πολιτών, η αντιπροσωπευτικότητα στις επιλογές τους και η κρίσιμη παράμετρος της κυβερνησιμότητας της χώρας ήταν οι έννοιες που υπογραμμίστηκαν κατά τη συζήτηση του νέου εκλογικού νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και αποτέλεσαν τη βάση των επιχειρημάτων στις τοποθετήσεις των βουλευτών, με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο να κάνει λόγο μιλώντας για την κυβερνητική πρόταση για πράξη ευθύνης.
Η κυβέρνησή μας με αυτόν τον εκλογικό νόμο προχωρά σε μια πράξη ευθύνης προς τους Έλληνες ψηφοφόρους και το πολιτικό σύστημα, και αυτό θα κριθεί θετικά από τον ελληνικό λαό όταν έρθει η ώρα. Ξεκαθαρίζουμε τους όρους του εκλογικού ανταγωνισμού 3,5 χρόνια πριν από τη λήξη της τετραετίας της παρούσας κυβέρνησης. Ο νέος εκλογικός νόμος, μεταξύ άλλων, προβλέπει την πρημοδότηση του πρώτου κόμματος με κλιμακωτό μπόνους, το οποίο ξεκινάει από το 25% και δίνει μία έδρα για κάθε μισή μονάδα του ποσοστού του, ενώ μπορεί να φτάσει το μάξιμου των 50 εδρών. Καμία πρημοδότηση δεν προβλέπεται για εκλογικό ποσοστό κάτω του 25%, ενώ το μπόνους δίνεται για πρώτη φορά και στους συνασπισμούς κομμάτων. Η χώρα δεν μπορεί να είναι ακυβέρνητη, να παραμένει ακυβέρνητη και να σύρεται σε συνεχείς και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες ιδιαίτερα και σε αυτή τη συγκυρία θα τις μειώσουν και το κύρος της διεθνώς και θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην εθνική οικονομία και στη γεωπολιτική της θέση. Έντονη κριτική στο νομοσχέδιο άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για επιστροφή στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, νόθευση της αντιπροσωπευτικότητας των ψήφων και νεοφιλελεύθερη κατηφόρα της κυβέρνησης. Το κριτήριό σας δεν είναι η κυβερνησιμότητα, αλλά οι κακές πολιτικές που έφεραν τη χώρα και τον ελληνικό λαό στη χρεοκοπία. Είναι οι πρακτικές του να είναι το κράτος λάφυρο, οι αποσπασματικές πολιτικές, ο λαϊκισμός, η κινδυνολογία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρούσα φάση είναι όμηρος εσωκομματικών ισορροπιών, οι οποίες περιλαμβάνουν μία τάση του κόμματός σας, η οποία για λόγους ιδεολειπτικούς πράγματι υπερασπίζεται την απλή αναλογική. Δεν πιστεύω ότι αυτό βασιλεύει στη σκέψη όλων εσάς. Ο λόγος που θέλετε ένα τέτοιο πλειοψηφικό σύστημα, ένα υβριδικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει, διότι όπως αυτό που επαναπροτείνετε σήμερα, δεν είναι απλώς και μόνο για να λύσετε τα δικά σας εσωκομματικά αδιέξοδα, είναι και μια βαθιά, πολύ βαθιά ριζωμένη αντίληψη που έχει η παράταξή σας, που θεωρεί το κράτος λάφυρο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι εάν υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας δεν υπάρχει διαφθορά ή δεν υπάρχει πελατειακό κράτος. Το είχατε καταγγείλει και εσείς, το είχαμε καταγγείλει και εμείς σε διάφορες εποχές. Νομίζω κυβέρνηση συνεργασίας ήταν όταν πήγατε να παραπέψετε σε προανακριτική επιτροπή 10 μέλη, δεν ήταν μονοκομματική κυβέρνηση. Την αντίθεσή του στην κυβερνητική πρόταση εξέφρασε και το Κίνημα Αλλαγής, μιλώντας για θεσμική ανομαλία. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια τριπλή θεσμική ανομαλία. Σε μια εκ προημίου σχεδιασμένη καταστρατήγηση του συντάγματος, σε έναν ομό αυταρχισμό σε βάρος των άλλων πολιτικών κομμάτων και σε μια προφανή χειραγώγηση της επιθυμίας του ελληνικού λαού για πολιτική ομαλότητα. Την πάγια θέση του υπέρ της απλής και ανώθευτης αναλογικής επαναδιατύπωσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Εμμανουήλ Σιδηχάκης. Η θέση αρχής του ΚΚΕ υπέρ της καθαρής απλής αναλογικής, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη στάση των άλλων κομμάτων, για τα οποία η υπεράσπιση της απλής αναλογικής και μάλιστα κολοβής είναι το μέσο για να παίζουν πολιτικά παιχνίδια και να αναζητούν πολιτικούς και κυβερνητικούς συνεταίρους προκειμένου να συνεχίσουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Την ανάγκη ο τόπος να μπορεί να κυβερνηθεί υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μιλωνάκης, ενώ η ειδική αγορήτρια του Μέρα 25, Αγγελική Αδαμοπούλου, κατέθεσε την πρόταση του κόμματός της. Δεν μας ενδιαφέρει το κομματικό μας συμφέρον. Και το λέω από την αρχή, το τονίζουμε, το φωνάζουμε. Δεν θέλουμε κυβερνητική αστάθεια, αφού κραζόμαστε την ανάγκη για σταθερή κυβέρνηση, η οποία πρέπει να χειρίζεται καθημερινώς όλα τα εθνικά θέματα. Η δική μας πρόταση αφορά σε ένα μεικτό σύστημα εκλογής βουλευτών και συνίσταται στα εξής. Για τις 250 από τις 300 έδρες, απόλυτη τήρηση της γνήσιας και ανώθευτης αναλογικότητας και όχι παρερμηνευτικών της εναλλακτικών. Επίσης, προτείνουμε να καταργηθεί το κατόφλι του 3% για είσοδο στη Βουλή. Με εντάσεις ανάμεσα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ωστόσο δεν αφορούσαν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο, αλλά ευρύτερα την κυβερνητική πολιτική και θέματα της επικαιρότητας, όπως η υποψηφιότητα της Εκατερίνης Σακελαροπούλου για την Προεδρία της Δημοκρατίας ή η διάσκεψη του Βερολίνου για το λιβικό ζήτημα, κύλησε η συνεδρίαση της αρμόδιης Επιτροπής της Βουλής στην κατάρθρο συζήτηση.
Υπάρχουν και ανώτερα δικαστήρια και άλλα δικαστήρια. Δεν θα πάμε τον, τον κόσμο τον κρεμάσουμε. Λοιπόν, με λίγα λόγια λοιπόν. Δεν ξέρω αν είχατε, έχετε τόσο πρόβλημα να. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν μου αρέσει η παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσει. Εσείς στο Facebook λοιπόν, να κάνετε ό,τι θέλετε. Δημόσια είναι τα αποτελέσματα των δικαστηρίων. Δημόσια είναι. Και πρέπει να διαπομπεύετε. Όχι, να κάνει. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε. Μα τώρα ακούστε τι λέει. Διαπομπεύουμε τα λαμόγια. Είναι δυνατόν να τρέμε στα μαλλιά της κεφαλής σου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το πολιτικό θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο κατά τη συνεδρία της Επιτροπής της Βουλής, η οποία είχε ως αντικείμενο την κατάρθρωση συζήτηση του νομοσχεδίου για τον εκλογικό νόμο, αφού τα εφόλη στη ύλη αντιπολιτευτικά πυρά του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν την αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη, που προείδρευε και την κόντρα της με στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άλλοτε για τις χρονικές υπερβάσεις και άλλοτε για τις εκτός ατζέντας τοποθετήσεις. Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε, τι να πω. Πάντως δεν έχετε ντροπή πάνω σας. Είναι γνωστό αυτό. Σοβαρολογείτε. Προσπαθώ να διευθύνω. Δίνω χρόνο. Το επιχείρημα, το επιστρέφω. Φωνάστε και βρίζετε. Κύριε Πολάκη, σε μένα τραμπουκισμοί δεν περνάνε. Στην αρχή της συνεδρίας, ο Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Τάκης Θεοδωρικάκος αξιοποίησε ένα σχόλιο του Προέδρου της Επιτροπής Μάξιμου Χαρακόπουλου ότι κάθε συζήτηση για εκλογικό νόμο προδίδει εκλογές για να ξεκαθαρίσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και το σπουδαίο με τον εκλογικό νόμο που φέρνουμε τώρα στο εξάμηνο, στο πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι καθορίζονται οι όροι του εκλογικού παιχνιδιού πολύ έγκυρα και αυτό, όπως είπαμε, είναι μια έντιμη και σωστή απόφαση απέναντι στο πολιτικό σύστημα και φυσικά σε όλους τους πολίτες. Οι διαξυφισμοί ανάμεσα στα τελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκαν χωρίς πάντα να αφορούν στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τον εκλογικό νόμο. Εμείς επιμένουμε στην πρότασή μας ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να βασίζονται σε μια πραγματική κοινωνική πλειοψηφία και όχι σε μια πλαστή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, σε απόλυτη αντιστοίχηση με την εκφρασμένη λαϊκή βούληση. Αυτό οδηγεί στην Ελλάδα της συνεργασίας. Αυτό που λέτε εσείς οδηγεί στην Ελλάδα της διαίρεσης και τελικά της χρεοκοπίας. Έχουν γνώση όμως οι φύλακες και πιστεύω ότι και ο ελληνικός λαός όταν τους ακούει σήμερα με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίζουν την αντιπολιτευτική τους στάση μόνον θυμηδία προκαλούν και τίποτα περισσότερο. Και αυτό θα καταγραφεί και στις εκλογές με την απλή αναλογική. Αυτό να το ξέρουν ότι θα είναι και πάλι δεύτερη και καταϊδρωμένη. Εδώ και 7 μήνες που έχετε αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, υλοποιείται με συνεπή τρόπο, θα έλεγα, τη ρίση του κυρίου Βορύδη. Ότι πρέπει να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που να μην επιστρέψει η αριστερά στην εξουσία. Για γροθιά στο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του συνολικά, όσον αφορά τους κατά καιρούς εκλογικούς νόμους, έκανε λόγο η ειδική αγορήτρια του κινήματος αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου όλα κρίνονται με πολύ αυστηρά μέτρα. Σε ό,τι αφορά τον πυρήνα του καταστατικού μας χάρτη του συντάγματος, θα πρέπει, θεωρώ, να το ξαναδούμε από την αρχή. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της δημοκρατίας. Υπέρ της καθαρής και άδολης απλής αναλογικής εκφράστηκε για μία ακόμη φορά ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Εμμανουήλ Σιτιχάκης, ο οποίος προέβλεψε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε συγκυβέρνηση μέσα από τα εκλογικά συστήματα της ενισχυμένης αναλογικής. Υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα να προκύψει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόμος σε μια τέτοια συγκυβέρνηση αργότερα. Δεν μπορεί να αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη ή να κάνουμε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις για να βρίσκετε την ευκαιρία εσείς να τρυπώνετε τη μια Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη Νέα Δημοκρατία ΚΙΝΑΛ. Δυστυχώς η κυβέρνηση στο δίλημα δημοκρατία ή εξουσία έχει επιλέξει ανεφόρον την εξουσία και σε αυτή την επιλογή δεν θα την ακολουθήσουμε, καλώντας σας ταυτόχρονα να στηρίξετε τη δική μας πιο συνεκτική και δίκαιη πρόταση. Για μετατροπή της έρευνας για την Οβάρτης σε σκευωρία από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο έκανε σύμφωνα με πληροφορίες λόγω στην κατάθεσή της την Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης της Βουλής η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου. Η κυρία Ράικου φέρεται να ανέφερε ότι δεχόταν νομή εκβίαση από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο που μετέτραψε την έρευνά της σε σκευωρία κατά πολιτικών προσώπων.
Στην κατάθεσή της, η πρώην εισαγγελέας διαφθοράς Ελένη Ράικου φέρεται να επέμεινε στα όσα έχει πει για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο περί απαίτησής του να κατασκευάσει στοιχεία κατά πολιτικών προσώπων. Η κυρία Ράικου, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι μετά την απομάκρυνσή της αυτό το κατάφερε με την εισαγγελέα του Λουπάκη. Υπήρξε ενορχιστρωμένο θεσμικό σχέδιο από τον Παπαγγελόπουλο, ώστε το σκάνδαλο να πάει πολιτικά, φέρεται να είπε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι με την έρευνά της επί τρεις μήνες βρήκε ροή χρημάτων 118 εκατομμυρίων ευρώ προς διάφορα πρόσωπα και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει χρήματα από την Οβάρτης όπως άλλες χώρες, αλλά η Ελλάδα δεν πήρε τίποτα. Η έρευνά μου μετατράπηκε σε σκευωρία και το δημόσιο έχασε χρήματα με τη στάση του κυρίου Παπαγγελόπουλου, γιατί οδήγησε την υπόθεση σε πολιτική κατεύθυνση, φέρεται να κατέθεσε. Η κυρία Ράικου, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι δεν είχε αποκλείσει τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων στην έρευνά της. Απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι βρήκε όνομα που τέριαζε με όνομα Έλληνα πολιτικού, που δεν ήταν μέσα στα 10 ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί για την υπόθεση Νοβάρτης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Ραγκούσης, αντέδρασε έντονα και διευκρίνησε ότι πρόκειται για συνονόματό του γιατρό από την Πάρο, με τον οποίο δεν έχει καμία συγγενική σχέση. Η κυρία Ράικου ρωτήθηκε και για την έρευνά της για παράνομη δανειοδότηση επιχειρηματιών από την Τράπεζα Αττικής και, σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε ότι πρώτο στη λίστα ήταν ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας, αλλά ο κύριος Παπαγγελόπουλος τη ζήτησε να αφήσει την έρευνα στην άκρη. Τέλος, η κυρία Ράικου, όσον αφορά εμβάσματα από την Οβάρτη στο όνομα του συζύγου της, με συνδικαιούχο την ίδια και το ποσό των 1.000 ευρώ, επανέλαβε ότι αναγνωρίζει μόνο ένα έμβασμα και επιφυλάχθηκε να ζητήσει στοιχεία από την τράπεζα να τα καταθέσει στην Επιτροπή. Πάντως, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν ότι εφόσον υπήρξε ροή χρημάτων σε λογαριασμό της, η κυρία Ράικου είναι εμπλεκόμενη στην υπόθεση. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών που περιλαμβάνει μέτρα για τη θωράκιση της οικονομίας από τις επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους του Brexit. Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα θέματα παραμονής Βρετανών υπηκών και λειτουργίας των επιχειρήσεων βρετανικών συμφερόντων στη χώρα μας. Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων ζητήματα διαμονής, κοινωνικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης Βρετανών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά θέματα. Ο δικός μας στόχος λοιπόν είναι να μην χάσουμε και να κερδίσουμε από αυτή την αποχώρηση, παρότι έχει υπολογιστεί ότι και μόνη η αποχώρηση θα κοστίσει περίπου 1% στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Εμείς δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη χασούρα. Το αντίθετο, θέλουμε να βγούμε ωφελημένοι και γι' αυτό προχωράμε σε αυτές τις ρυθμίσεις, ουσιαστικά ικανοποιώντας όλες τις ανησυχίες των πολιτών οι οποίοι μένουν, των Βρετανών πολιτών που μένουν στην Ελλάδα, αλλά και όλων των επιχειρήσεων οι οποίες συναλλάσσονται με τη Μεγάλη Βρετανία. Καθιερώνεται η επιχειρηματική πρόσκληση, business invitation, μια νέα πολιτική θεωρήσεων ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, την οποία έχουν υιοθετήσει ήδη αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία διευκολύνει τη χορήγηση θεώρησης Σέγγεν σε περίπτωση πρόσκλησης σε συνεδριάσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα. Παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του νομοσχεδίου εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που ζουν στη Βρετανία. Μια κίνηση σαν αυτή, με άλλα λόγια, επέκταση και διατήρηση των δικαιωμάτων των Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα, χωρίς χρονικό όριο, θα ήταν εξαιρετική κίνηση καλής θέλησης απέναντι στο Λονδίνο, σε περίπτωση που στο εγγύσεις στο απότερο μέλλον θα αναγκαστούμε να διαπραγματευτούμε ειδικό καθεστώς για τους Έλληνες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Brexit θα περιορίσει τα κέρδη των ναυτιλιακών εταιριών μέσω της εκτιμούμενης υποτίμησης στερλίνας, της πιθανής επιβράδυνσης του διεθνούς συμπορίου και της αύξησης των άβλων, αλλά και ωφέλη παράλληλα για τον Πειραιά και τα επαγγέλματα υποστήριξης ναυτιλίας, ετήσιου τζίρου περίπου 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει επίσης ευκαιρία για ναυτιλιακό επαναπτυρισμό. Θα πρέπει δηλαδή να δοθούν και νέα φορολογικά κίνητρα για την εγκατάσταση ευπλιστικών γραφείων στο Πειραιά. Έχουμε να κάνουμε με ένα διακρατικό διαζύγιο που το κράτος που φεύγει από το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι έχει πολλά θέματα προς ρύθμιση με αυτούς που μένουν πίσω. Χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα ένα σαφές πλαίσιο επίλυσης διαφορών και ρύθμιση των σχέσεών τους. Πρέπει να υπάρξουν με ευθύνη της κυβέρνησης συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την προστασία αντίστοιχα των δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων και φοιτητών που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία.
Ήδη επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα για ζητήματα που αφορούν τόσο τις εργασιακές τους σχέσεις αλλά και, και τα δικαιώματά τους, όσο και θέματα που σχετίζονται με τα δίδακτρα και τους όρους σπουδών των Ελλήνων φοιτητών. Η έξοδος της Βρετανίας θα επηρεάσει το κοινωνικό προϋπολογισμό, επειδή συνεισφέρει η Βρετανία σε καθαρό επίπεδο. Μόνο στον προϋπολογισμό της κοινής αγροτικής πολιτικής, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, με την Ελλάδα να χάνει 500 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο γεωρικών επιδοτήσεων 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο, επανέρχεται με αναδρομική ισχύ από τη 12η Δεκεμβρίου 2019 και ως τις 30 Ιουνίου 2020 το καθεστώς μεταβίβασης ακινήτων που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του νόμου 4646 του 2019. Εξάλλου, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, κατατέθηκε η πρόταση νόμου του Κινήματος Αλλαγής για την επαναχορήγηση μόνιμης 13ης σύνταξης. Η ανάθεση της αντιπροεδρίας στη χώρα μας αναδεικνύει το γεγονός πως η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει ένα νέο ισχυρότερο ρόλο στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενημερώνοντας τα μέλη των Επιτροπών Άμυνας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού στάθηκε ιδιαίτερα ο αντιπρόεδρος, τονίζοντας πως χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση με κοινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και ένα νέο μηχανισμό επιμερισμού του βάρους στα κράτη-μέλη. Τα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς. Η αντιπροεδρία αυτή αναδεικνύει πως η χώρα μας, αφήνοντας πίσω την κρίση, μπορεί να αναλάβει ένα νέο ισχυρότερο ρόλο στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο κύριος Σχοινάς. Η ανάθεση στην Ελλάδα, στη νέα επιτροπή μιας αντιπροεδρίας με ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει ουσιαστικά αυτόν τον νέο ισχυρότερο ρόλο που μπορεί να αναλάβει η χώρα μας μετά τη δεκαετή περιπέτεια της οικονομικής κρίσης. Μετά από επίμονες προσπάθειες, μετά από ιστορικές ανεπανάληπτες θυσίες του ελληνικού λαού που αποφάσισε να εγκυστρώσει οριστικά τη χώρα μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την σύγκληση και τη συνεπή δουλειά πολλών μερικών παρόντων σε αυτές την αίθουσα, καταφέρνουμε τώρα ως χώρα να πατάμε με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση στα πόδια μας. Ο νέος αντιπρόεδρος στάθηκε ακόμα και στον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που οι άλλοι ζηλεύουν. Όλα όσα συνθέτουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής αποτελούν στοιχεία για τα οποία πρέπει να είμαστε συνολικά περήφανοι στην Ευρώπη. Ακόμα με προβληματίζει το γεγονός για τη σχιζοφρενική συζήτηση που προηγήθηκε της ακρόασής μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι ακριβώς σημαίνει ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Το γεγονός ότι στην Ευρώπη ακόμα χρειάζεται να συζητάμε κάτι για το οποίο όλοι μας ζηλεύουν, δεν περιποιεί τιμή στην Ευρώπη. Το θέμα του μεταναστευτικού μονοπόλησε την τοποθέτηση του Έλληνα Επιτρόπου, με τον ίδιο να αναγνωρίζει τα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προτάσει την ανάγκη για μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος με κοινή ισχυρή διαχείριση εξωτερικών συνόρων και δίκαιο επιμερισμό βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτή τη φορά χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Αν είναι κάτι αλήθεια, και το ξέρει ο φίλος ο Γιώργος Μουζάλας, στην διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής, αν είναι κάτι αλήθεια, είναι ότι όλα συνδέονται με όλα. Δεν υπάρχει μια πλευρά της μεταναστευτικής πολιτικής που από μόνη της μπορεί να δώσει τη λύση στις υπόλοιπες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ολιστικά όλο το πλαίσιο που καθορίζει τη διαχείριση αυτής της πολιτικής. Το μεταναστευτικό μονοπόλησε και τις τοποθετήσεις των βουλευτών, με την Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία να στέκεται στην ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος και το Γιάννη Μουζάλα από το ΣΥΡΙΖΑ να ζητάει περισσότερη Ευρώπη. Ολιστική αντιμετώπιση δεν μπορεί να υπάρξει από έναν ή άντε δύο επιτρόπους. Ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος μετανάστευσης σημαίνει ότι το σύνολο της επιτροπής μπαίνει σε αυτή τη μάχη. Η εμπειρία μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι για την αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού χρειάζεται ο Γιουνκέρ του 2015, χρειάζεται περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τις θέσεις τους για το μεταναστευτικό έθεσαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων. Δεν είναι θετική, κύριε Πρόεδρε. Είναι παγωμένη η αντιμετώπιση των άλλων που δεν είναι νότιοι ως προς την προβληματική αυτή. Όμως εμάς μας καίει αυτό. Καίει όλο τον νότο. Ισχύει αυτή η επέσχυντη συμφωνία δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που βεβαίως η Τουρκία τη χρησιμοποιεί και σαν στρόφιγγα σε εκβιασμούς και διάφορα παζάρια. Οι 27.000 λαθρομετανάστες της Λέσβου, οι 10.000 της Σάμου, οι 10-15.000 που βουλιάζουν τα υπόλοιπα νησιά μας, συνάδουν με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, κύριε Επίτροπε. Δείχνει να έχει παρκάρει, κατά τη δική μου άποψη, το προσφυγικό πρόβλημα στη χώρα μας σε κέντρα με απάνθρωπες συνθήκες και φαίνεται να παίζει με τον χρόνο, αλλά και να χαρίζεται στον Ερντογάν που κρατάει τη στρόφιγγα και την ανοίγει όποτε και όπως θέλει. Η υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό EastMed αποτελεί την κορονίδα των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, υποδεχόμενος τον πρέσβη του Ισραήλ Γιώση Αμράνη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κορονίδα των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ υπήρξε η υπογραφή της συμφωνίας του αγωγού EastMed μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τη συνάντησή του με τον πρέσβη του Ισραήλ Γιώση Αμράνη. Όλα αυτά στολίζονται από την κορονίδα των τελευταίων εξελίξεων στις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ, που η τελευταία κορονίδα αυτής της ισχυροποίησης των σχέσεων είναι η υπογραφή στις 2 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους της συμφωνίας ανάμεσα στην Κύπρο, το Ισραήλ και την Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, για την αξιοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Η συμφωνία για τον αγωγό EastMed, η οποία είναι μια συμφωνία που όχι μόνο εξασφαλίζει στην Ευρώπη περιθώρια περαιτέρω ενεργειακής αυτονομίας και εναλλακτικές πηγές ενεργειακής αυτονομίας από τις υπάρχουσες που είναι απαραίτητες, αλλά σφυριλατεί ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρέσβης, αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, στάθηκε στην ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. Είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας η συνεργασία μας με την Ελλάδα, τόσο στο στρατιωτικό κομμάτι, στο οικονομικό, αλλά και στο πλαίσιο της συνεργασίας λαού προς λαού, people to people, όπως λέμε. Μάλιστα, παρατηρώ με μεγάλο ενδιαφέρον ότι τον τελευταίο καιρό, όταν περπατά κανείς στους δρόμους της Αθήνας, συχνά ακούει τα εβραϊκά, εξίσου συχνά με τα ελληνικά, τολμώ να πω, και αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Και σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε πάρα πολύ που, όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι είναι τέλειες οι σχέσεις μας αυτή τη στιγμή Ελλάδος και Ισραήλ, έχουμε μόνο ξύσει την επιφάνεια. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ελληνική αεροπορική βιομηχανία να λειτουργήσει σε νέα βάση και να καταστεί μια διεθνώς ανταγωνιστική βιομηχανία, τόνισαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα διοίκηση της ΕΑΒ. Το διορισμό των κυρίων Ιωάννη Κούτρα και Γρηγορίου Φρέσκου στις θέσεις του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής. Η ΕΑΒ αντιμετωπίζει προβλήματα έλλειψης ρευστότητας με κίνδυνο στάσης πληρωμών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και περιέγραψε σειρά πρωτοβουλειών για τη βελτίωση της κατάστασης. Στόχος των επιλογών μας είναι η στήριξη της εταιρείας, η βελτίωση της θέσεώς της και η αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, ώστε η ΕΑΒ να διεκδικήσει ικανοποιητικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά, να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές της, να συμμετάσχει στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, να δημιουργήσει μακροχρόνιες συνεργασίες. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Η νέα διοίκηση εταιρείας έχει πολλή δουλειά να κάνει, αλλά είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Για ευίωνο και λειτουργικό μέλλον της ΕΑΒ ώστε να γίνει ανταγωνιστική διεθνώς, έκανε λόγο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταλαβαίνετε ότι τρέφει εντονότατο ενδιαφέρον για τη λειτουργία της ΕΑΒ, διότι στην ουσία βάζει ένα τεράστιο, θα έλεγα, στοίχημα υπέρ της ΕΑΒ,
και αυτό το κάνει κυρίως μέσα από την πρόσφατη νομοθετική του πρωτοβουλία να προχωρήσει, μάλλον να ολοκληρώσει, γιατί δεν ξεκίνησε με μας, αλλά ολοκληρώθηκε επί μερών μας, το μεγάλο πρόγραμμα της αναβάθμισης του κύριου όγκου του στόλου των αεροσκαφών F-16 στην εκδοχή Viper, η οποία θα γίνει μέσα από τις υποδομές της ΕΑΛ. Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιωάννης Κούτρας, και ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος, Γρηγόριος Φρέσκος, έκαναν λόγο για μια ΕΑΒ για τις επόμενες γενιές και δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί η εταιρεία πόλος ανάπτυξης για άλλες εταιρείες. Να αυξηθεί το ποσό των αμοιβών της διοίκησης και να αποδεσμευτεί η εταιρεία από το ενιαίο μισθολόγιο, ώστε να σταματήσει η διαρροή εργαζομένων, πρότεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βίτσας. Ενώ για απαξίωση της εταιρείας στο παρελθόν, έκανε λόγο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, εκφράζοντας την αντίθεσή του για την προμήθεια των F-35. Σε οικονομικά θέματα και ζητήματα προσωπικού, αναφέρθηκε ο βουλευτής του Κοινάλου Δησέας Κωνσταντινόπουλος και ζήτησε να μην είναι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου. Εκ μέρους του ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Παπαναστάσης ανέφερε ότι η ΕΑΒ έχει σημαντικές δυνατότητες, αλλά οι κυβερνήσεις την κάνουν να υποτάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ ψήφισε παρόν και δήλωσε ότι συμπαραστέγεται στους εργαζόμενους στην εταιρεία. Η βουλευτής του Μέρα 25, Σοφία Σακοράφα, ανέφερε ότι υπάρχει σχεδιασμός του Υπουργείου Ανάπτυξης για ιδιωτικοποίηση της ΕΑΒ, γι' αυτό και το κόμμα της καταψηφίζει τη νέα διοίκηση. Σε ερώτηση για τα F-35, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα άμεσης παραλαβής τους, αλλά ούτως ή άλλως στο μέλλον θα πάμε σε αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Ο στόχος είναι η σταθεροποίηση, ενίσχυση και αναβάθμιση της εταιρείας, τόνισε απαντώντας σε ερωτήσεις ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας και κατέθεσε στοιχεία για τα προβλήματα ρευστότητας της ΕΑΒ και την αδυναμία ακόμη και της κάλυψης μισθοδοσίας. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής και στα άρθρα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη σύσταση Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη χρηματοδότηση της έρευνας στα πολυτεχνία και τους φορείς τεχνολογίας που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει συνολικά τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Τα σημεία που συγκεντρώνουν τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης αφορούν κυρίως την προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων βάσει αξιολόγησης και κριτηρίων ποιότητας, ενώ ιδιαιτέρως για τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απορριπταίος είναι ο διορισμός μέσω ΑΣΕΠ στη δημόσια εκπαίδευση αποφύτων ιδιωτικών κολεγίων εξωτερικού. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής και επί των άρθρων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τη σύσταση Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη χρηματοδότηση της έρευνας στα πολυτεχνία και τους φορείς τεχνολογίας που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει συνολικά τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Τα σημεία που συγκεντρώνουν τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης αφορούν κυρίως την προβλεπόμενη στο σχέδιο νόμου κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων βάσει αξιολόγησης και κριτηρίων ποιότητας, ενώ ιδιαιτέρως για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ απολύτως απορριπταίος είναι ο διορισμός μέσω ΑΣΕΠ στη δημόσια εκπαίδευση αποφύτων ιδιωτικών κολεγίων, λέγεμε εξωτερικού. Δημιουργεί ένα περιβάλλον αριστείας, το οποίο είχαν ανάγκη τα ελληνικά πανεπιστήμια και παράλληλα προωθεί την εναρμόνιση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου και του ελληνικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στον χώρο της ανώτης εκπαίδευσης με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Προσπαθείτε να παρακάμψετε το άρθρο 16 του Συντάγματος και να μπουν από την πίσω πόρτα οι απόφοιτοι των κολεγίων στο δημόσιο, εξανεμίζοντας βέβαια τους ισχυρισμούς περί αριστείας και αξιοκρατίας, αφού είναι γνωστό ότι τόσο τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και των παιδιών που πηγαίνουν στα ιδιωτικά κολέγια δεν αξιολογούνται, ενώ από την άλλη μεριά κυριαρχεί στην κοινωνία η ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία των παιδιών που μπαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια και που δίνουν μάχες για να τα τελειώσουν. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς στην Ολομέλεια κατευθύνεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Η κυρία Κεραμέως, έχοντας ήδη προσκομίσει ορισμένες βελτιωτικές προτάσεις στην Επιτροπή, αναμένεται να καταθέσει σχετικές τροπολογίες στην Ολομέλεια, ενώ κάλεσε όλα τα κόμματα να καταθέσουν προτάσεις ιδιαιτέρως ως προς τα κριτήρια χρηματοδότησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η Υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου που έφερε στη Βουλή και για το οποίο προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση συναρμοδίων
θεμέλιο αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, που θα πρέπει πλέον να αποδειχθεί και ικανή να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της τεχνολογικής επανάστασης και του ψηφιακού ανασχηματισμού, για την απελευθέρωση των ειδικών κονδυλίων έρευνας για τα πανεπιστήμια και πολυτεχνία. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την κατανομή της τακτικής επιχορήγησης κατά 80% βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και 20% βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, ενώ στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πρόνοιες για οικογένειες πολυτέκνων εκπαιδευτικών, το κρατικό πιστοποιητικό πληροφορικής, αλλά και τις σχολικές εκδρομές που θα πρέπει να αποφασίζουν οι σύλλογοι διδασκόντων. Τι κάνουμε λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτό? Ιδρύουμε τη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Διευρύνουμε τις υφιστάμενες αρμοδιότητες που έχει για την πιστοποίηση. Την ενισχύουμε με νέες αρμοδιότητες και προβλέπουμε και ενισχυμένες εγγυήσεις κατά τη διαδικασία ορισμού των μελών της. Προβλέπονται δύο συμβούλια. Το Ανώτατο Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Το Ανώτατο Συμβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας το πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμιση, κατάργηση, μετονομασία ΑΕΗ και σχολών και τμήματων. Το Ανώτατο Συμβούλιο επίσης εισηγείται την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα πανεπιστήμια, την κατανομή του 20% της τακτικής χρηματοδότησης στα πανεπιστήμια με βάση δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων του κάθε ιδρύματος. Εισηγείται τις προγραμματικές συμφωνίες Υπουργείου και Πανεπιστημίων. Εισηγείται την ετήσια έκθεση ποιότητας. Απ' τη μία λοιπόν το Ανώτατο Συμβούλιο. Απ' την άλλη το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, το οποίο αξιολογεί τα πανεπιστήμια. Αποφασίζει αν πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών. Αξιολογεί ερευνητικές μονάδες εντός των πανεπιστημίων. Πιστοποιεί την ποιότητα των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας πανεπιστημίων, προγραμμάτων σπουδών και εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, αν αυτά έχουν ήδη ιδρυθεί, και εξ άντε και εξ πόστ. Πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών και πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Εξετάζεται αν τα πανεπιστήμια πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών Α, Β και Γ κύκλου. Εντάσσονται αυτές οι θεματικές και συγκριτικές αξιολογίες των ιδρυμάτων στα κρίσιμα πεδία. Ισότητα φύλων, πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, ηλεκτρονική μάθηση, εξωστρέφεια. Προβλέπεται για πρώτη φορά επίσης αυτοτελής αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων εντός των ΑΕΗ. Ίσως όμως η μεγαλύτερη τομή και μία για την οποία είμαστε πραγματικά ιδεολογικά υπερήφανοι είναι ότι για πρώτη φορά προβλέπεται συγκεκριμένα και θα εφαρμοστεί ποσοστό της χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση. Εκπρόσωποι φορέων κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ας παρακολουθήσουμε τα σχετικά αποσπάσματα. Τις παρατηρήσεις τους και τις ενστάσεις τους εξέφρασαν οι φορείς που κλήθηκαν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με την ίδρυση ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα καθορίσει τα κριτήρια χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως απλοποιεί και το πλαίσιο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών έρευνας. Αναφορικά με τη σύσταση της νέας ανεξάρτητης αρχής, δηλαδή με τη νέα της μορφή, η πρόθεση είναι σε ό,τι μας αφορά, γιατί εμείς μόνο ένα πράγμα έχουμε να κάνουμε εν συνεχεία, να προτείνουμε μόνο τον ορισμό του Προέδρου στη Βουλή και η Βουλή θα αποφασίσει. Αυτή η διαδικασία εκ μέρους της κυβέρνησης θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, εφόσον αυτό το νομοσχέδιο γίνει νόμος στο κράτος. Ο Αθανάσιος Δημόπουλος, πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και προεδρεύων της Συνόδου, επεσήμανε την ανάγκη για τη νέα αρχή να συγκροτηθεί γρήγορα και σημείωσε πως είναι θετική απέναντι στην αξιολόγηση και τον έλεγχο για το πού πηγαίνουν τα λεφτά του ελληνικού λαού, έστω και σε συνθήκες υποστελέχωσης. Από την αρχή διασφάλισης και επιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, ο πρόεδρος Παντελής Κυπριανός, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Ζαλίδης και επίσης αντιπρόεδρος Βασίλης Τσιάντος αναφέρθηκαν στο έργο της αρχής και στη στρατηγική που χρειάζεται να χαραχθεί, ενώ τόνισαν τις ελλείψεις σε προσωπικό, το θέμα των μετατάξεων και αποσπάσεων και αν πρέπει για αυτές να αποφασίζουν οι υπουργοί, ενώ έθιξαν και το ζήτημα της οργάνωσης και της ποιότητας αλλά και της κουλτούρας των σπουδών. Από την εκτελεστική γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, ο αντιπρόεδρος Γεράσιμος Σιάς τόνισε πως πρόκειται για σημαντικό νομοσχέδιο με θετικές ρυθμίσεις όπως τη σύνδεση κατανομής με αντικειμενικά ποσοτικά κριτήρια και μείωση της γραφειοκρατίας, έθεσε το πάγιο αίτημα αύξησης της χρηματοδότησης αλλά και τους προβληματισμούς αφού επικεντρώνονται σημαντικές εξουσίες στη νέα αρχή.
Από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, η πρόεδρος Μαρία Κωνσταντοπούλου έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η απομάκρυνση της έρευνας και τεχνολογίας από τα ΑΕΗ θα αποθαρρύνει συνεργασίες και θα κατευθύνει ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια σε χωριστούς δρόμους. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που αφορούν τους διορισμούς και τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Αθανάσιος Κικίνης, και ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Ευάγγελος Μπουντουλούλης, αναφέρθηκαν στην αργία των τριών ιεραρχών, ζητώντας να μην επιβληθεί καμία αλλαγή. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μίλησαν επίσης από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ο Ευστράτιος Γεωργούδης, από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων πρόεδρος ο Χαράλαμπος Κυραηλίδης, από την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής ο Σταύρος Κοτσάκης και από την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Τηλέμαχος Κουντούρης. Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αφού άκουσε προσεκτικά όλες τις ερωτήσεις και τοποθετήσεις των φορέων, απάντησε αναλυτικά σε κάθε έναν, εξήγησε τις αλλαγές που επιδιώκει τον λόγο νομοσχέδιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και μίλησε για τις αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει η ανεξάρτητη αρχή. Θετική ήταν η ψήφος των κομμάτων, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, στα νομοσχέδια που κυρώνουν τις συμβάσεις που υπογράφει η χώρα μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλβανία για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή στις άδειες οδήγησης. Στην έναρξη της συνεδρίασης, το Κινάλ ζήτησε να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, προκειμένου να δεσμευτεί ο Υπουργός Μεταφορών για το ακριβές χρονοδιάγραμμα και το συνολικό κόστος του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν και τα θετικά σχόλια για την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Μεταφορών στο περιστατικό με τις αφίσες της καμπάνιας κατά των αμβλώσεων στο μετρό. Το κίνημα αλλαγής κατέθεσε αίτημα για άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με αφορμή το πρόσφατο τραγικό δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα Πύργος. Εδώ ο Υπουργός να έρθει στην Επιτροπή να ενημερώσει και για την πορεία των διαπραγματεύσεων και για το ποιες είναι οι τελικές του θέσεις και προτάσεις. Εμείς προτείνουμε, και θέλω να πιστεύω ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα συνενέσουν σε αυτή την πρόταση, να κληθούν και οι φορείς και οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της Ηλίας και της Αχαΐας, ώστε να πάρουν σαφείς απαντήσεις, διαβεβαιώσεις, χρονοδιαγράμματα και δεσμεύσεις για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει αυτός ο δρόμος, που δυστυχώς δεν είναι μόνο ένα σύγχρονο γεωφύρι της Σάρτας, αλλά μετατρέπεται σε εκατόμβη νεκρών καθημερινά. Αν θα μπορούσαμε να δούμε και τον ΒΟΑΚ της Κρήτης, διότι αυτοί οι δύο άξονες έχουν πάρα πολλά θύματα κάθε χρόνο. Είμαι στην Επιτροπή επίσης της Βουλής Οδικής Ασφάλειας και συνέχεια αναδεικνύονται τέτοια θέματα και θάνατοι. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το Πάτρα Πύργος, το οποίο κληρονόμηθ και από την προηγούμενη κυβέρνηση και ξέρετε πολύ καλά τις προεκτάσεις και μάλιστα και με βάση και τις τελευταίες εξελίξεις φαίνεται ότι αποτελεί τουλάχιστον πολιτική υποκρισία να ακούγονται εδώ πέρα κάποια θέματα ότι η παρούσα κυβέρνηση έκανε μπάχαλο το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις, επαναλαμβάνω, αποδεικνύουν το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα μεταβάσω το αίτημα στον αρμόδιο υπουργό, όπως θα το κάνετε και στους Επιτροπή, και δεν βρίσκω και εγώ κάποιο λόγο το να μην γίνει η σύγκληση της Επιτροπής. Θετικά ήταν τα σχόλια των μελών της Επιτροπής για τα αντανακλαστικά της πολιτείας στο περιστατικό με τις αφίσες για τις αμβλώσεις στο μετρό. Θέλω να συγχαρώ τα γρήγορα αντανακλαστικά του Υπουργείου που πήρε την απόφαση να απομακρύνει τις αφίσες, αλλά βεβαίως εδώ πέρα χρειάζεται μεγαλύτερη εγρήγορση ώστε να προλαμβάνουμε τέτοια ατυχή περιστατικά. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν και ιδιαίτερα προς την διοίκηση της εταιρείας για αυτή την υπόθεση. Βεβαίως το Υπουργείο αντέδρασε σωστά, αλλά όμως αυτά πρέπει να προλαμβάνονται. Υπερψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση που διατύπωσε επιφυλάξεις, τις δύο συμφωνίες που περιλαμβάνουν τα μνημόνια κατανόησης μεταξύ της χώρας μας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης. Οι συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες των συμβαλλόμενων κρατών να αποκτούν άδεια οδήγησης χωρίς την προϋπόθεση θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τις διεθνές οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υφυπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ότι προωθείται η ρύθμιση για την άμεση χορήγηση προσωρινού διπλώματος οδήγησης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης ανακοίνωσε πως με διάταξη που θα συζητηθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα θα χορηγείται προσωρινό δίπλωμα οδήγησης αμέσως μετά την επιτυχία στις εξετάσεις. Προχωράμε σε μια καινοτόμα λύση η οποία αφορά το προσωρινό δίπλωμα, δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι επιτυχών στις εξετάσεις, ήδη από την επόμενη μέρα θα μπορεί να έχει ένα προσωρινό δίπλωμα μέχρι και τυπικά να εκδοθεί το οριστικό δίπλωμα, το οποίο αρχικά ενδεχομένως θα είναι σε μια έγγραφη μορφή, αλλά ενδεχομένως μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μπορεί να είναι και σε μια ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή και μέσω του κινητού του να μπορεί να το χρησιμοποιεί. Στην Επιτροπή συζητήθηκε το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τις διεθνείς οδικές μεταφορές. Ιδρύεται μια στενότερη σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ευνοώντας την πρόοδο των μετακινήσεων, των μεταφορών, των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η σημερινή σύμβαση αποτελεί την αποπεράτωση, την ολοκλήρωση άλλης μιας πρωτοβουλίας που έγινε την περασμένη τετραετία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενδυναμώνει το διεθνές προφίλ της χώρας μας, βάζοντας την δυναμικά στο χάρτη των διεθνών σχέσεων και διαπραγματεύσεων. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν εκτός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και το ΜΕΡΑ25, ενώ το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Με τη θετική γνώμη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και του κόμματος της Ελληνικής Λύσης, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αποφάσισε το διορισμό των πρωταθέντων από την κυβέρνηση κυρίων Δριτσάκου, Ταμπακίδη και Βρετού στις θέσεις του διοικητή και υποδιοικητών της πολιτικής αεροπορίας. Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τα πρόσωπα που προτάθηκαν από τον Υπουργό Μεταφορών σε θέσεις ευθύνης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τα μπόνους στους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας για τη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η συγκεκριμένη αυτή καθυστέρηση που οδήγησε. Οδήγησε τον ΕΑΖΑ, ο οποίος είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, να ξεκινήσει διαδικασίες για τον υποβιβασμό της Ελλάδος και του αεροδρομίου και του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Με είναι τρεις υποψήφοι, οι οποίοι και οι τρεις έχουν μια κοινή ρίζα που εγώ λέω ότι προκύπτει από αυτόν τον όρο της διακήρυξης. Και η Επιτροπή, λέτε έκανε σωστή δουλειά, βεβαίως έκανε σωστή δουλειά η Επιτροπή. Οφείλει με βάση τη διακήρυξη να κάνει την καλύτερη δουλειά και την έκανε. Τήρησε τον όρο της διακήρυξης και προέκρινε τρεις υποψήφιους που προέρχονται από την πολεμική αεροπορία. Δώσατε 10 εκατομμύρια επιπλέον στους ελεγκτές που ήδη παίρνανε τα επιδόματα από το Eurocontrol, τα οποία μέχρι τώρα ήταν δημόσιο έσοδο. Εάν δείτε τη διακήρυξη της προηγούμενης κυβέρνησης και την ΑΠΑ, φωτογραφίστε τον κύριο Λιτζεράτο. Γιατί λέτε ότι πρέπει να έχει εμπειρία σε παραχώρηση αεροδρομίου. Μιλάμε σοβαρά τώρα, δηλαδή η πενταετής εμπειρία σε διαχείριση κρίσης είναι κάτι μεμπτό. Ο προηγούμενος π.χ. διοικητής δεν είχε καμία σχέση με την αεροναυτιλία. Από ό,τι θυμάμαι, το έχω εδώ, έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μιλάμε γιατί δίνουμε λεφτά στους ελεγκτές? Λοιπόν, ακούστε τι είχε πει η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να διαθέσουν 4 μονάδες από τον Eurocontrol στους εργαζόμενους ΣΥΠΑ. Ξέρετε, κυρία Πέρκα, τι σημαίνει 4 μονάδες? 4,5 εκατομμύρια επί 4 μονάδες σημαίνει 32 εκατομμύρια θα δίνατε. Εμείς λοιπόν τι λέμε στους ελεγκτές? Ελάτε εδώ, θα σας δώσουμε από τις 4 μονάδες που σας υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ μια μισή μονάδα για να μπορέσετε να λειτουργήσετε με ένα πριν παραγωγικότητα. Δηλαδή, σας δίνουμε ένα κίνητρο να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμαλής αναφέρθηκε στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τα 23 περιφερειακά αεροδρόμια. Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια που θα έρθει σύντομα στη Βουλή, διευκρίνησε ότι θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το που θα γίνουν είναι κάτι που θα το αποφασίσει η αγορά. Καταρχήν, δεν πουλούνται τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια παραχωρούνται. Το είπε πολύ σωστά ο κύριος Μπουκόρος. Εδώ θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε δεδομένα έτσι ώστε κάποια από αυτά τα αεροδρόμια, είτε υπό τη μορφή ΣΔΙΤ, είτε με τη μορφή παραχώρησης, εκεί που είναι συμφέρον για το δημόσιο, δεν μιλάμε για ξεπούλημα, να μπει και ο ιδιωτικός τομέας. Δεν αποφασίζουμε εμείς, όπως έκανε το προηγούμενο νομοσχέδιο, πού θα πάνε τα υδατοδρόμια και αν τα υδατοδρόμια πρέπει να είναι δημόσια. Το υδατοδρόμιο έχει το δικαίωμα και ένας ιδιώτης
να μπορέσει να το αδειοδοτήσει. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι δεν θα έρθουμε εμείς να επιβάλλουμε που θα προσγειώνονται τα υδροπλάνα. Εμείς θέτουμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο πρέπει να είναι απλό και η αγορά θα αποφασίσει εάν θα πετάξουν υδροπλάνα ή όχι. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων δήλωσαν παρόν με εξαίρεση το ΣΥΡΙΖΑ που καταψήφισε και την Ελληνική Λύση που ψήφισε υπέρ της επιλογής του νέου διοικητή και των υποδιοικητών της πολιτικής αεροπορίας. Θετική κατά πλειοψηφία ήταν η εισήγηση των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Βαρουτά από τον αρμόδιο Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη για διορισμό στη θέση του Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Οι βουλευτές έθεσαν ερωτήματα και προβληματισμούς για το μέλλον του κλάδου των τηλεπικοινωνιών αλλά και την εφαρμογή των δικτύων 5G στη χώρα μας. Τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έθεσαν μια σειρά ερωτημάτων και προβλημάτων στον προτινόμενο από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Βαρουτά για τη θέση του Αντιπροέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που αφορούσαν την κυβερνοασφάλεια, την ανάπτυξη των δικτύων 5G και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αλλά και την εξέλιξη των Smart City στην Ελλάδα, αλλά και τα ζητήματα ευρυζωνικότητας και της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών. Ο κύριος Πιερακάκης κατά τη διάρκεια της ακρόασης εξήγησε πως το 5G σπάει σε δύο κομμάτια, τον πυρήνα και τις κεραίες. Ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά το υφιστάμενο δίκτυο 4G, η Ελλάδα έχει μόνο ευρωπαϊκούς πυρήνες, ενώ στις κεραίες υπάρχουν και μη ευρωπαϊκές υποδομές σε δύο από τους τρεις παρόχους. Υπέρ του διορισμού τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία με την Όλγα Κεφαλογιάννη να εξήρει τα ακαδημαϊκά προσόντα του κύριου Βαρουτά αλλά και την εμπειρία του. Η αξιωματική αντιπολίτευση τάχθηκε αρνητικά με τον Μάριο Κάτσι, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει λόγο για προχειρότητα και καθυστέρηση στο διορισμό, αλλά έθεσε και θέμα σύγκρουσης ρόλων και ακαταλληλότητας του προσώπου. Παρόν ψήφισαν ο Μανώλης Συντιχάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σημειώνοντας πως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών που προτείνει το κόμμα του μπορεί να διασφαλίσει την ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλή πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα. Παρόν επίσης ψήφισαν ο Αντώνης Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση και η Σοφία Σακοράφα από το ημέρα 25, τονίζοντας το θέμα της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών, ενώ ο Χάρης Καστανίδης από το Κίνημα Αλλαγής ζήτησε να ενημερωθεί για το έργο που αφορά το ΕΚΠΑ και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, στο οποίο project manager στο παρελθόν διατέλεσε ο κ. Βαρουτάς, θέμα στο οποίο απάντησε ο νέος αντιπρόεδρος της αρχής. Ο ρόλος λοιπόν του Πανεπιστημίου έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά και εγώ έχω αποχωρήσει και από το έργο. Εγώ έχω ενημερώσει και το Πανεπιστήμιο και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Σκοπεύω το επόμενο διάστημα ακριβώς για να προφυλάξω και το φορέα του Πανεπιστήμιου και την Εθνική Συμμεστική Αρχή να μην συμμετέχω στο συγκεκριμένο έργο, δεδομένου μάλιστα ότι η ουσιαστική δουλειά του Πανεπιστήμιου έχει ολοκληρωθεί. Το τεχνομικό εργαλείο έχει αναπτυχθεί και θα κοινοποιείται τις επόμενες μέρες όπως ορίζει η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Πιερακάκης ενημέρωσε πως στα τέλη του 2020 θα γίνει δημοπράτηση του δικτύου 5G και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα περιμένει το κείμενο συμπερασμάτων της Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες ώστε να λάβει σχετικές αποφάσεις. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτός από τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ο διορισμός του προτινόμενου από τον Υπουργό Υγείας για τη θέση του Προέδρου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Αθανασίου Θεοχάρη. Παράλληλα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, εκλέχτηκε στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστόδουλος Στεφανάδης. Ακρόαση του νέου Προέδρου του ΟΚΑΝΑ Αθανάσιου Θεοχάρη πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, αφού παρουσίασε τον νέο Πρόεδρο, αναφέρθηκε στους στόχους της νέας διοίκησης του ΟΚΑΝΑ, ενώ ενημέρωσε ακόμα πως σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή εκπονείται ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τις εξαρτήσεις. Με την τοποθέτηση της νέας διοίκησης στην ηγεσία του οργανισμού, επιδιώκει την άμεση αντιμετώπιση της μείωσης των ανισοτήτων στην πρόσβαση υπηρεσιών υγείας, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και προαγωγής της ψυχικής υγείας στη συγκεκριμένη ομάδα στόχο σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι 8,5 περίπου χιλιάδες ωφελούμενοι των θεραπευτικών υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ να υποστηριχτούν στην αντιμετώπιση των αναγκών τους για θεραπεία, κοινωνική προστασία και πιθανών άλλων αναγκών που δεν είχαν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο κύριος Θεοχάρης τόνισε πως στόχος της νέας διοίκησης του ΟΚΑΝΑ είναι οι χρήστες να απολαμβάνουν σύγχρονες υπηρεσίες, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για μια σημαντική αναδιοργάνωση του οργανισμού. Θα πρέπει οι χρήστες πλέον να απολαμβάνουν σύγχρονες υπηρεσίες, να ανακτήσει ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εξαρτώμενος την αξιοπρέπειά του και να υποστηρίζεται ψυχοκοινωνικά ώστε να επανενταχθεί πάλι. Η νέα εποχή αυτή του ΟΚΑΝΑ, όπως σας είπα, 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του,
χρειάζεται μια σημαντική και ουσιαστική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του. Μια αναδιοργάνωση που θα μπορεί να σταθεί στην εποχή μας και να μπορούμε να μιλήσουμε πιο ευέλικτα για το μέλλον. Υπέρ του διορισμού ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση, καταψήφισε η Μέρα 25, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν παρόν. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Δευτέρας περιλάμβανε μεταξύ άλλων και ερώτηση που αφορούσε σε θέματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέδρα το Αγρίνιο με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλη Διγαλάκη να αναφέρεται στη σημασία της δημιουργίας εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τη δημόσια εκπαίδευση. Λύσεις για τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών Μέδρα το Αγρίνιο ζήτησε με επίκαιρη ερώτησή το βουλευτής ετωλοακαρανίας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτριος Κωνσταντόπουλος. Στην απάντησή του, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειος Διγαλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από τους βασικούς πυλώνες του κυβερνητικού έργου είναι η δημιουργία εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τη δημόσια εκπαίδευση. Σήμερα, κύριε Υπουργέ, επί της ουσίας λειτουργούν στο Αγρίνιο δύο παράλληλα τμήματα, δηλαδή ιστορικό και αρχαιολογικό για τους πρωτοετείς και τμήμα διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών για τους ενεργεία προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ωστόσο, κοινή διαπίστωση μία. Το πρόγραμμα σπουδών του νέου τμήματος δεν ανταποκρίνεται στον τίτλο σπουδών του και αυτό να κρατηθεί. Και τούτο γιατί με προχειρότητα προσπαθεί να ενσωματώσει παλιούς και νέους φοιτητές, καθώς και τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ. Μάλιστα, πολλοί καθηγητές παραμένουν, θα λέγα, χωρίς αντικείμενο, με αποτέλεσμα το τμήμα να κινδυνεύει να αποψηλωθεί από μέλη ΔΕΠ. Με βάση το σχέδιο νόμου το οποίο έχουμε καταθέσει, κάθε πρόταση για ίδρυση με το ονομασία επαναλειτουργία κάποιου τμήματος θα περνάει από την ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα εισηγείται για να αποφύγουμε ακριβώς φαινόμενα όπως αυτά που καλούμαστε και συζητούμε σήμερα. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Πατρών έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να καταθέσει την πρότασή του είτε για επαναλειτουργία του τμήματος, είτε για μετονομασία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το οποίο να περιλαμβάνει και ψηφιακά μέσα και να μπορεί να δεχθεί τους φοιτητές του ΤΕΗ, προκειμένου να έχει και να υπάρχει συνάφεια στα αντικείμενα των δύο σχολών. Θέλουμε λοιπόν, με βάση την Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση, να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε μια εθνική στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Η πολιτική της κυβέρνησης στον χώρο του αθλητισμού βρέθηκε στο επίκεντρο κατά τη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων τη Δευτέρα το απόγευμα. Η καταπολέμηση της οπαδικής βίας και του ντόπινγκ και η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της χώρας είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, απαντώντας την ερώτηση του έκτου Αντιπροέδρου της Βουλής, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιώργου Λαμπρούλη. Αναπτύσσοντας την ερώτησή του που αφορούσε τα προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, ο κ. Λαμπρούλης αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα του σταδίου Αλκαζάρ, του κλειστού γηπέδου Αλκαζάρ, του κλειστού γηπέδου Νεάπολης και του κολυμβητηρίου, επισημένοντας μεταξύ άλλων ελλείψεις μελετών στατικότητας και επάρκειας, ανάγκη επισκευής συστημάτων κλιματισμού και έλλειψη προσωπικού. Ο κ. Αυγενάκης απάντησε ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί πιστώσεις ύψους 700.000 ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών, ενώ τους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για τη μελέτη στατικής επάρκειας του γηπέδου Αλκαζάρ. Απαντώντας εξάλλου στην ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Γιάννη Δελή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Καφτατζόγλιο στάδιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Αυγενάκης ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση 65.000 ευρώ πέραν της τακτικής ύψους 650.000 ευρώ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Καφτατζογλίου. Ο κ. Δελής επεσήμανε ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση για το Καφτατζόγλιο, το κεντρικό στάδιο του οποίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα από τους περίπου 2.000 αθλητές 50 σωματείων λόγω της μη ολοκλήρωσης του έργου του πλαστικού χλωοτάπητα. Με τον κύριο Αυγενάκη να απαντά ότι υπάρχει εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου λόγω των ειδικών κλιματικών προδιαγραφών που πρέπει να καλύπτονται ώστε να είναι ασφαλής η χρήση του από τους αθλητές. Η κυβέρνηση κάνει το παν ώστε να επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατό οι τέσσερις Έλληνες ναυτικοί που κρατούνται από τις 15 Νοεμβρίου 2019 στο Τζιμπουτί εξαιτίας της κατάσχεσης του πλοίου στο οποίο εργάζονταν από τις τοπικές αρχές λόγω οφειλών του Έλληνα πλειοκτήτη. Τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Βλάσης, απαντώντας την ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακής Μάλαμα. Ο ένας χρεοκοπεί μία offshore. Ο άλλος δεν θέλει να πληρώσει
η πολιτεία δεν πιέζει και οι ναυτικοί μας εκείνοι που υποτίθεται ότι στηρίζουν την ελληνική ναυτιλία στις θάλασσες του κόσμου λιμοκτονούν παραμελημένοι κυριολεκτικά στο έλεος της θάλασσας. Ο προημερών επαναπατρισμός ενός εκ των 5 ελληνών ναυτικών αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Επίσης, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν ήδη εκδοθεί από τις αρχές του Τζιμπουτί θεωρήσεις εισόδου, βίζα, και για τους υπόλοιπους 4 ναυτικούς. Αυτό θα επιταχύνει τις διαδικασίες και θα επιτρέψει τον γρήγορο επαναπατρισμό των συμπατριωτών μας. Σε ερωτήσεις σχετικά με την επιβολή υποχρεωτικότητας στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα της χώρας, τις καταγγελίες για τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς στον Όμιλο ΤΕ και τις ελλείψεις προσωπικού στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας στον Άλυμο, κλήθηκαν να απαντήσουν ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούζης και Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Με αφορμή ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Παλάφα, η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου δεσμεύτηκε να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Γενάρη η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα αναδοχής των στοιχείων των παιδιών και των γονέων που επιθυμούν να τα υιοθετήσουν. Η τοποθέτησή μου έχει να κάνει με την ανάγκη να αυξηθούν οι θέσεις του μονίμου προσωπικού και θα έλεγα επιτέλους να υπάρξει ένα οργανόγραμμα, ένα οργανισμός για τη δομή αυτή και για τις συναφές δομές, όπως επίσης να δείτε το ζήτημα της προώθησης, της επιτάχυνσης των διαδικασιών της υιοθεσίας και της αναδοχής. Για 1,5 χρόνο δεν κράτε τίποτα προς αυτό. Και σας λέω ότι και στα δύο, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες έναντι του 1,5 χρόνου, ήδη βγάλαμε την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 417 θέσεις, αλλά και στον νόμο για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές, καταφέραμε σε 6 μήνες και κάναμε 3 πράγματα. Πρώτον, καταχωρήσαμε όλες τις αιτήσεις που ήδη υπάρχουν ηλεκτρονικά. Δεύτερον, καταχωρήσαμε όλους τους φορείς, ιδιωτικούς και δημοσίους, μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και τρίτον, εντός, και δεσμεύομαι γι' αυτό, τέλους του Ιανουαρίου θα έχουν καταχωρηθεί και όλα τα παιδιά με δικούς τους φακέλους το καθένα μέσα στο Μητρό αυτό. Σε ερώτησή του, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λεωνίδας Στολτίδης, αναφέρθηκε στις καταγγελίες εργαζομένων στον Όμιλο ΤΕ για παράνομους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς της διοίκησης. Χαιρετίζουμε εμείς το δίκαιο και θαραλέο αγώνα αντοχής των εργαζομένων του ΟΤΕ, παρακαταθήκη για το μέλλον τους, διδακτικό για το σύνολο της εργατικής τάξης συνολικά, τώρα ιδίως που μπροστά της έχει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του αναπτυξιακού σας πολυνομοσχεδίου που καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά πέτηση του ΣΕΒ για τη συντριβή του μέσου μισθού. Ως Υπουργείο Εργασίας κάνουμε τα πάντα. Να επαναφέρουμε την εργασιακή ειρήνη μεταξύ εργαζομένων και δείξεις του ΟΤΕ και αυτή είναι η επιδίωξή μας και η προσπάθειά μας. Συνεπώς, αναμένω και εγώ τις τελικές αποφάσεις των δύο μερών. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ενθαρρύνει τα μέρη να αναλάβουν άμεσα δράση ώστε να ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος και οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης. Η κυβέρνηση τάσεται υπέρ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, κατηγορώντας τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Γιώργο Μουλκιώτη για υποκριτική στάση με αφορμή του αίτημά του για υποχρεωτικότητα σε ό,τι αφορά την κλαδική συλλογική σύμβαση στα τουριστικά και επισητιστικά καταστήματα. Εδώ κλείνουμε το μάτι στους εργαζόμενους, προσπαθώντας να τους χειραγωγήσουμε ή να τους εξαπατήσουμε και να πάρουμε την ψήφα τους ή να τους χαϊδέψουμε και να λέει ο κύριος Μουλκιώτης, επερωτών βουλευτής, κάντε να επιβάλλετε συνολικά την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας προς όλους χωρίς να αξιολογηθεί, χωρίς να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν κάνετε κάτι το άμεσο. Και έρχεστε σήμερα στη Βουλή και αναφέρεστε, ναι, θα γίνει, θα τηρήσουμε τον νόμο. Μα πρέπει, δεν είπαμε να μην τηρήσετε τον νόμο, δεν είπαμε να μην παραβιάσετε τον νόμο. Μακριά από εμάς τέτοιες διαδικασίες. Η νομοθεσία να τηρείται. Αλλά όχι να μην κολλησιεργούμε και να μην φτάνουμε σε μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση του θέματος, γιατί έτσι ήταν αντιμετωπίσει το Υπουργείο. Γραφειοκρατικά, πλήρως γραφειοκρατικά και σε αντίφαση και σε αντίθεση με όσα εσείς αναφέρατε σαφέστατα στο δελτίο τύπου το οποίο κατατέθηκε στα πρακτικά και πανηγυρίζετε. Ήταν αποτυχημένη η ερώτησή σας. Διότι ουσιαστικά στόχευε στο να εμπέξει τη νοημοσύνη των εργαζομένων. Είμαστε υπέρ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Ο νόμος θα τηρηθεί. Και το Φεβρουάριο μήνα το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, όπως προβλέπει ο νόμος εδώ και δεκαετίες, θα αξιολογήσει τη δυνατότητα της υποχρεωτικότητας και της επεκτασιμότητας.
την άμεση αντιμετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων Καβάλας, ζητούν με επίκαιρη ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι βουλευτές Σουλτάνα Ελευθεριάδου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Δελής από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ο Γιώργος Μουλκιώτης από το Κίνημα Αλλαγής. Νέα τριμερή συμφιλειωτική διαδικασία για την επόμενη Τρίτη ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Στη νέα Καρβάλη της Καβάλας εγκαινιάζεται το εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων που ίδρυσαν η Εμπορική και η Ιωνική Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος. Από εκείνη τη Δευτέρα 17 Μαΐου του 1965 πέρασαν 55 χρόνια και σήμερα η κατάσταση στη βιομηχανία φωσφορικών λιπασμάτων νέας Καρβάλης Καβάλας είναι εκρηκτική, υποστηρίζουν οι τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης με αντίστοιχες ερωτήσεις τους προς το Υπουργείο Εργασίας. Η κυρία Ελευθεριάδου είπε ότι με σκόπιμες μεθοδεύσεις η εργοδοσία Λαβρεντιάδη φαίνεται να αγνοεί και να αδιαφορεί για τη θέση των εργαζομένων της εταιρείας, ιδρύοντας νέες εταιρείες. Ερωτάστε εάν προτίθεται η κυβέρνηση να καταδικάσει τις παράνομες πρακτικές του κυρίου Λαβρεντιάδη και να παρέμβει ώστε και να επανέλθουν 135 εργαζόμενοι στην εργασία τους. Οι απαράδεκτες πρακτικές της εργοδοσίας έχουν στόχο να φαλκιδεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα και να συσκοτήσουν τα ίχνη των οικονομικών δοσοληψιών, τόνισε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Μουλκιώτης. Πότε σκοπεύει το Υπουργείο, γιατί καθυστερεί, αν όχι αρνείται τη διενέργεια τριμερού συνάντησης, απασχολεί το Υπουργείο την εχθρική συμπεριφορά της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζόμενους? Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Γιάννης Δελής, στην επίκαιρη ερώτησή του για το ίδιο θέμα, έκανε λόγο για επίθεση από το συγκεκριμένο εργοδότη προς τους εργαζόμενους. Τι θα κάνετε για αυτούς τους 135 εργαζομένους οι οποίοι εκβιάζονται ανοιχτά από την εργοδοσία? Να μειώσουν τους μισθούς και τα δικαιώματά τους. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στην απάντησή του τόνισε ότι το Υπουργείο είναι παρόν με έργα και όχι με υποσχέσεις στο πλαίσιο του εφικτού και δυνατού. Όσον αφορά τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης βιομηχανίας, ο Υπουργός διαβεβαίωσε για τους ελέγχους από την επιθεώρηση εργασίας Καβάλας. Έχουν διενεργηθεί και συνεχίζουν να διενεργούνται πολλοί έλεγχοι από τους επιθεωρητές και ειδικούς επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, άλλοτε εντοπίζοντας παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και επιβάλλοντες πρόστιμα. Τέλος, ο Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε τριμερή συνάντηση προς εξεύρεση λύσης. Έχει ήδη προγραμματιστεί τριμερής συμφιλειωτική διαδικασία για την Τρίτη 21 Πρώτου του 2020 στις 2 η ώρα. Το ζήτημα της στήριξης των ελαιοπαραγωγών και εξελίξεις στην αγορά ελαιολάδου απασχόλησαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Πέμπτης. Το θέμα έθεσαν βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κρέκα να τονίζει ότι το Υπουργείο υλοποιεί άμεσα μέτρα ενίσχυσης των ελαιοπαραγωγών. Το ζήτημα της στήριξης των ελαιοπαραγωγών και οι εξελίξεις στην αγορά ελαιολάδου απασχόλησαν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Πέμπτης. Σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις κατέθεσαν οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, Ανδρέας Πουλάς και Βασίλης Καγκέρογλου. Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Κρέκας ανέφερε ότι το Υπουργείο υλοποιεί άμεσα μέτρα στήριξης των ελαιοπαραγωγών. Τόσο στην Ηλία, όσο και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές στη χώρα, δυστυχώς βλέπουμε φέτος ότι οι τιμές του ελαιολάδου είναι οι χαμηλότερες της τελευταίας πενταετίας. Και αυτό έρχεται και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όπου οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται περαιτέρω για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, ενώ το κόστος παραγωγής παραμένει αρκετά υψηλό. Έντονο προβληματισμό και αγωνία προκαλεί στους ελαιοπαραγωγούς της Αργολίδας αλλά και ολόκληρης της χώρας η τιμή του ελαιολάδου που στη χώρα μας είναι καθυλωμένη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ακόμη χαμηλότερα και από άλλες χώρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις χρόνιες παθογένειες του ελαιοκομικού κλάδου, στην έλλειψη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής και στα προβλήματα που έχει η χώρα μας σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Παρότι η παραγωγή αυξάνει διεθνώς για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, στην Ελλάδα η παραγωγή βρίσκεται καθυλωμένη σε χαμηλά επίπεδα και επιπλέον οι τιμές του λαδιού είναι εξαιρετικά χαμηλές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ποσότητες ισπανικού και τινησιακού ελαιολάδου βαφτίζονται ελληνικές και εξάγονται στις ΗΠΑ ως ελληνικές. Αυτό σημαίνει ότι μένει στα ζήτητα το δικό μας ή παίρνουν μόνο όσο χρειάζονται για το όνομα και το τιμολόγιο για να παρουσιάζουν ότι είναι ελληνικό το λάδι. Κάνω επίσημη καταγγελία με βάση αυτά τα οποία μου λένε οι παραγωγοί και οι άνθρωποι της αγοράς. Τι έχει σχεδιάσει η σημερινή κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης? Παρεμβάσεις σε δύο τομείς. Το πρώτο είναι η μείωση του κόστου παραγωγής, η διασφάλιση του νερού,
της καλής ποιότητας του νερού που είπατε εσείς, του εδάφους φυσικά, αλλά και, όπως είπα, το χαμηλό κόστος παραγωγής, και από την άλλη η επίτευξη και διασφάλιση της επιπλέον προστιθέμενης αξίας, η οποία πρέπει να προσθεθεί πάνω στο ελληνικό παραγόμενο προϊόν για να μπορέσουν οι παραγωγοί να αποκομίζουν μεγαλύτερο εισόδημα. Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε την προστιθέμενη αξία, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στα αγροτικά προϊόντα? Δύο μέτρα. Σχέδιο μεταποίησης, ώστε να μπορούν να κάνουν κάποια επενδυτικά σχέδια και να τυποποιούν το προϊόν τους. Και δεύτερον, σχέδια βελτίωσης, για να μπορέσουν να εξυγχρονίσουν την παραγωγή τους. Να αγοράσουν μηχανήματα καινούργια, ψεκαστικά, ελκυστήρες όπου χρειάζεται, αρδευτικά συστήματα. Το άλλο το οποίο σχεδιάζουμε είναι ένα εθνικό σχέδιο για την διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδάτων. Φέρνουμε νέο νόμο για τους εταιρισμούς. Σε λίγες ημέρες, ήδη είναι στη διαβούλευση, ολοκληρώνεται, νέος νόμος για τους εταιρισμούς, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο καθαρό νομοθετικό πλαίσιο, για να μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια αυτός ο οποίος συμμετέχει στους συνεταιρισμούς και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Η κριτική της αντιπολίτευσης για κρούσματα αστυνομικής αυθαιρεσίας και τα θέματα που αφορούν στην προώθηση δημόσιων έργων, όπως ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, βρέθηκαν στο επίκεντρο των επίκαιρων ερωτήσεων βουλευτών προς τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών. Το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Μέρα 25, Κλέωνα Γρηγοριάδη, ότι σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων των εξαρχείων, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της περιοχής τους δήλωσε ότι υπάρχουν άνωθεν εντολές να παταχθεί το πολιτικό έγκλημα και όχι το ποινικό, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου και οδήγησε σε αντιπαρέθεση με τον βουλευτή. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα μαστίζεται από πολιτικό έγκλημα τη στιγμή που είναι πεντακάθαρο, το ξέρουν όλοι οι φτωχοί, πλούσιοι, μεσαίοι, ότι μαστίζεται από ποινικό και αστικό έγκλημα η χώρα μας. Η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα συνεχίσουν, χωρίς να επηρεάζονται από τέτοιες κακόπιστες προσεγγίσεις, να κάνουν τη δουλειά τους. Μοναδικός στόχος παραμένει να αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες ασφάλειας και κοινωνικής ηρεμίας στο μέχρι πρότινος άβατο ανομίας των εξαρχείων. Αλλά και η ερώτηση της Σοφίας Ακοράφα, βουλευτού από το ίδιο κόμμα, για κρούσμα αστυνομικής αυθαιρεσίας της ομάδας Δίας εναντίον θεραπευομένων της κοινότητας απεξάρτησης 18 άνω, αποκρούστηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη σε έντονο ύφος. Το τρομακτικό, θα έλεγα, για την κοινωνία είναι ότι το όλο αυτό το σκηνικό άγριας καταστολής που αναπτύσσει ο κ. Κουσοχοίδης θεωρεί ότι το χρωστά και προσπαθεί, όπως λέει, να το ξεπληρώσει στην κοινωνία. Το εν λόγω περιστατικό έχει δραματοποιηθεί σε μια πολιτική προσπάθεια από μερίδα της αντιπολίτευσης να αναδειχθούν συμβάντα αστυνομικής βίας. Δεν θα σας ακολουθήσω στη λογική σας, ούτε να μονοπολείτε την ευαισθησία γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Σκλήρη γλώσσα χρησιμοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής για να απαντήσει στην κριτική της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Θεοπίστης Πέρκα για το πάγωμα των διαδικασιών όσον αφορά τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Προκαλεί απίστευτη κατάπληξη η πολιτική που έχετε επιλέξει να ακολουθήσετε ως αντιπολίτευση. Ό,τι αμελήσατε να κάνετε εσείς ως κυβέρνηση, έρχεστε τώρα και μας κουνάτε το δάχτυλο. Εσείς όμως όχι απλά δεν κάνατε τίποτα, αλλά ακολουθήσατε ένα μοντέλο το οποίο ήταν τραγικό, και θέλετε να ακολουθήσουμε στο στρατόπεδο Γκόνου το μοντέλο του Θριασίου, το οποίο με προκαλείτε και θα σας πω ότι έχει ως μη σκανδάλου. Ντροπή για μια χώρα είναι το 2015 να μην έχει κανένα σχεδιασμό για εμπορευματικά κέντρα, το Θριάσιο να έχει μείνει ένα οικόπεδο άχρηστο, το στρατόπεδο Γκόνου επίσης με βλήματα και νάρκες. Και εν πάση περιπτώσει, αν μια κυβέρνηση δεν κατάφερε να το προχωρήσει καλά και ένας διακομονισμός ακυρώθηκε, εσείς κρίνεστε σήμερα. Την είδηση ότι η κυβέρνηση εξετάζει μεταξύ άλλων το σενάριο να μεταφέρει χρήματα από τις επιστροφές τραπεζών ή από άλλη περίπτωση χρηματοδότησης, προκειμένου να προχωρήσει το έργο του βόρειου οδικού άξονα στην Κρήτη, έδωσε ο Κώστας Καραμαλής απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη.
Ο Υπουργός απάντησε επίσης στο βουλευτή ότι προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς οι διαδικασίες για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο. Η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε λεωφορείακές γραμμές που εξυπηρετούν την περιοχή της Πετρούπολης έδωσε την ευκαιρία στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα των αριθμών για να περιγράψει, όπως είπε, την πολύ κακή κατάσταση του ΩΣΑ, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι άφησε το στόλο των λεωφορείων γυρασμένο και λυπή. Έχουμε κατάρρευση εσόδων στον ΩΣΑ. Έχουμε κάτω από 1000 λεωφορεία που κυκλοφορούν και ο μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων ξεπερνάει τα 15 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση που παραλάβαμε. Μαγικό ραβδάκι δεν διαθέτουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τρέξουμε γρήγορα τη διαδικασία για ένα μεγάλο διεθνή διαγωνισμό, έτσι ώστε η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να έχουν καινούργια λεωφορεία εντός 18 μηνών. Τέλος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινής Πιπηλή για την ανάγκη αυστηριοποίησης των ποινών για παραβάσεις της λωρίδης έκτακτης ανάγκης, προανήγγειλε αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με τσουχτερά πρόστιμα, αν και όπως είπε, το θέμα δεν είναι οι νόμοι, αλλά η εφαρμογή τους. Στις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που αφορούσαν προβλήματα και ελλείψεις σε υγειονομικές μονάδες της χώρας, απάντησε ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ενώ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου απάντησε σε ερώτηση του Μέρα 25 για τον επανασχεδιασμό του Χιτά Φυλής. Το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των υγειονομικών αναγκών της Εύβοιας ανέδειξε στην επίκαιρη ερώτησή του βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστόλου προς τον Υπουργό Υγείας, τονίζοντας τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και υλικοτεχνικό, περικοπές και προβλήματα στα νοσοκομεία Χαλκίδας, Κύμης και Καρίστου, κάνοντας λόγο για μείωση χρηματοδότησης εκτάκτων αναγκών στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, απαντώντας στο ζήτημα, επεσήμανε πως η κυβέρνηση κράτησε όρθιο το σύστημα υγείας που παρέλαβε ώστε να λειτουργούν επαρκώς οι νοσοκομιακές μονάδες της χώρας, κάνοντας ορθολογική χρήση των πόρων, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του 2019 και πρόσθεσε πως στόχος είναι η ταχεία διαδικασία πρόσληψης και κάλυψης θέσεων του προσωπικού και μετατροπή του επικουρικού προσωπικού σε μόνιμο. Τη δραματική έλλειψη προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο έθιξε με την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδος Μανώλη Συντιχάκης προς τον Υπουργό Υγείας, επισημένοντας την υποστελέχωση στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης με ανεπαρκή μηχανισμό και έλλειψη σε προσωπικό σε όλες τις κλίνες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Συντιχάκη, το πρόβλημα οξύνεται με μεταγεννήσεις, αποσπάσεις και αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού, ενώ υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα κτηριακά. Ο Υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στους 4.000 συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ, όπου η κυβέρνηση εξασφάλισε την παραμονή τους για ένα ακόμα έτος, ενώ σε ό,τι αφορά το Λασίθι, από τις 1.300 θέσεις προσωπικού, είπε πως έχουν ήδη δοθεί 30. Το σύστημα των επικουρικών γιατρών είναι μια προσωρινή λύση, ανέφερε ο Υπουργός και τόνισε πως υπάρχει σχεδιασμός τόσο για την κτηριακή αναβάθμιση των υποδομών, όσο και για την αναβάθμιση του βιοιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας που σύντομα θα παρουσιαστεί. Ποιο είναι το όραμα και ο σχεδιασμός για την εν λόγω μονάδα υγείας και αν θα επανέλθει στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, ρώτησε να ενημερωθεί η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη όσον αφορά το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα. Ο Υφυπουργός τόνισε πως θα ενισχύσουμε και θα στηρίξουμε τη μονάδα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει μόνωση και θα ενισχυθεί με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στον εργαστηριακό τομέα. Είναι μέσα στους στόχους μας, είπε ο Υφυπουργός, να στηριχθεί και να ενταχθεί στην δεύτερη υγειονομική περιφέρεια το νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα. Για την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος σε αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ ή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ρώτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης, ζητώντας να ενημερωθεί εάν προτίθεται να προχωρήσει σε αυτές τις διαδικασίες η κυβέρνηση, ώστε να ενταχθεί το νοσοκομείο σε αυτά τα προγράμματα και να αυξηθούν οι κλίνες. Ο Υφυπουργός Βασίλης Κοντοζαμάνης τόνισε πως πρόθεσή μας είναι ότι παραλάβαμε να τα διαρτηρήσουμε και να τα προωθήσουμε. Πρέπει να προχωρήσει και να ενισχυθεί η λειτουργία του νοσοκομείου. Είναι στις προθέσεις μας, είπε χαρακτηριστικά, να αναβαθμίσουμε τις λειτουργίες της συγκεκριμένης μονάδας. Για την επέκταση του Χιτά Φυλής στη ζώνη Α προστασίας του όρους Εγάλεο, ζήτησε να ενημερωθεί ο Κρήτων Αρσένης, βουλευτής του Β' Δυτικού Τομέα Αθηνών της ημέρας 25. Ο κύριος Αρσένης έκανε λόγο για έγκλημα που αφορά τη δημόσια υγεία, καθώς γίνονται πάντα παράνομες επεκτάσεις με κίνδυνο τη δημόσια υγεία των πολιτών. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου είπε πως η χωρητικότητα του Χιτά Φυλής πρέπει να αλλάξει και πρέπει να γίνει άμεσα. Έχει ζητηθεί η αύξηση χωρητικότητας και όχι επέκταση μέσα στη ζώνη Α προστασίας, είπε χαρακτηριστικά. Η αύξηση αυτή θα καλύψει ανάγκες μέχρι τον Οκτώβριο και μετά ξεκινάμε το μεσοχρόνιο σχεδιασμό όσον αφορά τον Χιτά Φυλής. Ο Δήμος Επιδαύρου γιόρτασε με ιδιαίτερη επισημότητα την 198η επέτειο της πρώτης Εθνοσυνέλευσης παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.
Μηνύματα με αποδέκτες προς Ανατολάς έστειλαν οι κύριοι Τασούλας και Στεφανής. Τις εορταστικές εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος στο χαιρετισμό του τόνισε ότι μόνοι μας θα κάνουμε και τώρα αυτά που κάναμε και τότε. Όταν καταλάβαμε μια βασική αλήθεια που ισχύει αδύρυτη και σήμερα και την περιέγραψε στα απομνημονεύματά του ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ποια αλήθεια? Ότι από εδώ και πέρα ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας. Ο πρόεδρος της Βουλής έκανε ειδική αναφορά στον πρώτο εκλογικό νόμο. Αυτοί οι άνθρωποι στις ίδιες διακηρύξεις μίλησαν εκείνη την εποχή που στην Ευρώπη υπήρχε δεσποτεία. Μίλησαν για εκλογικό νόμο και για καθολικό δικαίωμα ψήφου. Και τον Νοέμβριο του 1822 στην Ερμιόνη ο αντιπρόεδρος του εκτελεστικού, ο αντιπρόεδρος δηλαδή της κυβερνήσεως Αθανάσιος Παλαμίδης, εξέδωσε τον πρώτο εκλογικό νόμο. Τα μηνύματα που εκτοξεύονται από την Πιάδα ενόψει των εορτασμών του 2021 περιέγραψε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αυτά τα θηριώδη μηνύματα που εκτοξεύει αυτός ο μικρός τόπος αγγίζουν και εμάς σήμερα με ανάγλυφο τρόπο 198 χρόνια μετά και ασφαλώς θα περιγραφούν και θα αναδειχθούν το 2021 όταν το έθνος μας, η πατρίδα μας θα γιορτάσει υπερήφανα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον τους δύο αιώνες από την Παλιγενεσία. Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής έστειλε μήνυμα ηρωισμού των Ελλήνων με αποδέκτες προς Ανατολάς. Η αίσθηση του ορισμού της μοίρας μας, η αίσθηση της ποικίλης δράσης των στοχαστικών προσαρμογών στην πολιτική, η επίκληση και η επιστράτευση, αν χρειαστεί, του ηρωισμού, γιατί ξέρετε, είμαστε η μόνη χώρα που όπως είχε προσφυώς λεχθεί από την Ανατολή δεν βγαίνει πάντα το φως. Συχνά για την Ελλάδα από την Ανατολή βγαίνει το σκότος. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος έστειλε αυστηρή προειδοποίηση. Διαφυλάσσοντας ως κόρη οφθαλμού την εθνική ομοψυχία και τη διατήρηση της αποτρεπτικής και αμυντικής μας ικανότητας. Αυτό το κέντρο βάρους είναι που μας διακρίνει ως άξιους απογόνους μεγάλων προγόνων, αλλά και διαχρονικά άξιους υπερασπιστές της πατρίδας, συνιστώντας την προμετωπίδα του φρονήματος του λαού και του έθνους μας, ενάντια σε όποιον επιβουλεύεται τα σύνορά μας, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική μας κυριαρχία. Οι τοπικοί βουλευτές αναφέρθηκαν στην παρακαταθήκη της πρώτης Εθνοσυνέλευσης εν όψη των 200 ετών από την Επανάσταση. Μια μόλις χρονιά προ τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας, η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε δίνει σε αυτή την επέτειο ξεχωριστό συμβολισμό και περιεχόμενο. Με αυτή τη λαμπρή παρακαταθήκη που κληρονομήσαμε εμείς οι ελεύθεροι πλέον Έλληνες, συνεχίζουμε να πορευόμαστε και σήμερα, γιατί ο αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια δεν σταματούν ποτέ. Οι αναλογίες με το σημερινό γίγνεσθε είναι καταφανείς. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, το έθνος μας ταλαιπωρείται από τις ίδιες ασθένειες και κινδυνεύει από τους ίδιους εχθρούς. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίτερα με επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, τοπικών βουλευτών, τοπικών αρχών και εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνέχεια, στην πλατεία Εθνοσυνέλευσης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία των περιφερειακών, τοπικών, στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, μαθητών σχολείων και πολλών κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ανεξαρτησίας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Επιδαύρου, που φιλοξένησε τον Ιανουάριο του 1822 τις διεργασίες της πρώτης Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων και έχει μετατραπεί σε μουσείο με χρηματοδότηση από τη Βουλή. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2014 κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 192 χρόνια από την πρώτη Εθνοσυνέλευση. Η μόνιμη έκθεση του Κοινοβουλίου στοχεύει στην υπενθύμηση σημαντικών ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και στη συνειδητοποίηση της συνέχειας και της αλληλουχίας των συνταγματικών διεκδικήσεων καθ' όλη την νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία. Τώρα, εν όψη του 21 και των 200 ετών, είπαμε με το Ίδρυμα της Βουλής αυτά να κάνουμε αναπαραγωγή, πιστή αναπαραγωγή αυτών των 24 ξύλινων πινάκων που δείχνει όλη αυτή τη μάχη. Αυτή είναι η ιστορία. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ο Δήμαρχος Επιδαύρου τίμησε τον πρόεδρο της Βουλής με ειδική αναμνηστική πλακέτα. Την πίτα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία έκοψε ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία των μελών του Ιδρύματος. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε στη σημαντική παρουσία του Ιδρύματος, καθώς και στην πολυσχηδή δραστηριότητά του προκειμένου να ενισχύσει τους δεσμούς της Βουλής με την κοινωνία, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις. Την καθιερωμένη πίτα το έκοψε στον εκθεσιακό χώρο του το Ίδρυμα της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος και χαιρέτησε την εκδήλωση. Εργάζεστε σε ένα Ίδρυμα το οποίο έχει έναν πολύ σημαντικό και αξιοζήλευτο σκοπό. Και ο σκοπός είναι να καταστήσει τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία, δηλαδή το πολίτευμά μας όπως θεμελιωδώς περιγράφεται και προστατεύεται από το Σύνταγμα, να το καταστήσετε στα μάτια των πολιτών όσο το δυνατόν πιο δημοφιλές, όχι με την τρέχουσα έννοια, αλλά με την έννοια της πλήρους συνέστησης, και να δείξετε ότι η αντιπροσωπευτικότητα η οποία μέσω του κοινοβουλευτισμού δρά είναι όντως αυτό που ο Αλέξανδρος Βόλος, ένας από τους μεγαλύτερους συνταγματολόγους της χώρας μας, είχε αποκαλέσει την ύπατη επινόηση, την ύπατη σοφία της ανθρώπινης σύλληψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Βουλής στις δράσεις του Ιδρύματος. Επειδή τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, έχουμε με την υπηρεσιακή ηγεσία του Ιδρύματος μια συζήτηση για το πώς όλες αυτές τις έξοχες διαχρονικά δράσεις του Ιδρύματος θα τις απλώσουμε περισσότερα στην κοινή γνώμη, θα τις απλώσουμε με αυτή τη λογική. Θα τις απλώσουμε δηλαδή με τη λογική να καταλάβει ο κόσμος και να ενστερνιστεί πόσο πολύτιμη, πόσο ευαίσθητη και πόσο αξιοπροστάτευτη είναι η αντιπροσωπευτικότητα, είναι ο κοινοβουλευτισμός, είναι όλα αυτά που εσείς εδώ υπηρετείτε. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μιλωνάκης, τα μέλη και οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και στελέχη του Κοινοβουλίου. Ο βασικός μας στόχος είναι ο κύκλος δράσεων του 1821, οι επαιτειακές δράσεις οι οποίες ήδη αρχίζουν και δημοσιοποιούνται, και επιπλέον φυσικά είναι υποστήριξη μέσα από κάθε τομέα δράσεις του κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας. Είμαστε σε αυτό το χώρο που φιλοξενεί την έκθεση που γνωρίζετε ότι υπάρχει. Έχουν ξεκινήσει οι μεταφορές της, αυτό ήθελα να σας πω. Και επίσης έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία του συνεδρίου μας με θέμα τον ελληνικό κοινοβουλευτισμό από το 1821 μέχρι περίπου και το 1989. Στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος, όπου και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, παρουσιάζεται καθημερινά και μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο η έκθεση «Βουλή των Ελλήνων, η σταθμή μιας διαδρομής σχεδόν 200 ετών», με θέμα την ιστορία και τη λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής είναι πλέον και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών ανακηρύχθηκε πρόεδρος του Ανώτατου Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας. Μετά από ένα χρόνο στη θέση της Αντιπροέδρου, η πρώην πρόεδρος της Βουλής Άννα Ψαρούδα Μπενάκη εγκαταστάθηκε στη θέση του Προέδρου σε δημόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών. Χαίρομαι ότι είχα τη δύναμη, την υγεία, την πνευματική ικανότητα
να ανταποκριθώ σε αυτά τα αξιώματα. Ο λαός το κρίνει βέβαια και όσοι με παρακολουθούν. Η κυρία Μπενάκη αναδεικνύεται στην πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αναλαμβάνω την Προεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2020. Θα καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις ώστε να ανταποκριθώ στην επιτέλεση του υψηλού αυτού λειτουργήματος. Σε μια πανηγυρική εκδήλωση και στην κατάμεστη αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, η νέα πρόεδρος στην ομιλία της επικεντρώθηκε στα προβλήματα της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα και τους νέους ποινικούς κώδικες. Η εσπεσμένη ωστόσο ψήφιση και άμεση θέση σε ισχύ των νέων κωδίκων, χωρίς επαρκή διαβούλευση και προφανώς χωρίς μελέτη των πραγματικών δυνατοτήτων εφαρμογής τους, προκάλεσε αντιδράσεις και οδήγησε με σειρά τροποποιητικών νόμων σε βελτιώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι κώδικες βρίσκονται σε συνεχή μελέτη και παρακολούθηση. Η νέα πρόεδρος του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934, σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία. Δικηγόρος Αθηνών επί ποινικών υποθέσεων από το 1962 έως το 2008. Το 1981 εξελέγει βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία βουλευτής Α Αθηνών έως το Σεπτέμβριο του 2009. Διετέλεσε αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Υπουργός Πολιτισμού και Υπουργός Δικαιοσύνης. Τον Οκτώβριο του 1996 η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε για το αξίωμα του Προέδρου της Βουλής, το οποίο και κατέλαβε στις 19 Μαρτίου του 2004. Έχει τιμηθεί με παράσημα και μετάλλια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ξένων κοινοβουλίων και αρχηγών κρατών. Μετά το πέρας της εκδηλώσεως, τη νέα πρόεδρο της Ακαδημίας συνεχάρισαν οι παριστάμενοι και μεταξύ των οποίων ήταν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμένος, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Χαράλαμπος Αθανασίου, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, η πρώην πρόεδρε της Βουλής Βύρων Πολύδωρας και Απόστολος Χακλαμάνης, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ακαδημαϊκοί, πρώην υπουργοί, βουλευτές και πλήθος κόσμου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου πραγματοποιήθηκε και φέτος στο Μέγαρο Σαρόγλου η 36η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση. Τον Πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα εκπροσώπησε ο δεύτερος αντιπρόεδρος του σώματος Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος απένιμε το βραβείο κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ, χορηγός του οποίου είναι η Βουλή των Ελλήνων. Τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στο δημοσιογράφο του καναλιού της Βουλής, Γιώργο Γαβαλά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, μελών της κυβέρνησης, προέδρων και εκπροσώπων κομμάτων, πρώην πρωθυπουργών, βουλευτών, μελών της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, εκπροσώπων της Εκκλησίας και δημοσιογράφων, απονεμήθηκαν τα 36ª δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Μπότση. Να συγχαρώ το Ίδρυμα Μπότση για την δραστηριότητά του όλα αυτά τα χρόνια. Να πω ότι η δική μου συμπαράσταση είναι μια μικρή απλή συμβολή εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, οφειλόμενη σε ένα εμβληματικό ίδρυμα το οποίο υπηρετεί τη δημοσιογραφία και μάλιστα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Σαρόγλου την εκδήλωση προσφώνησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μπότση, Πάνος Καραγιάννης. Ενώ χαιρετισμό απίθυνε ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης και κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας. Το Ίδρυμα Μπότση κατάφερε όχι απλά να δημιουργεί, να λειτουργεί αδιαλείπτως επί 40 χρόνια, αλλά να μπορεί και να έχει αναπτύξει ένα πολυσχεδί έργο σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφία και τον τύπο. Πρόκειται για ένα θεσμό που, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει συμβάλει τα μέγιστα εδώ και πολλά χρόνια στην προώθηση της έγκυρης, ερευνητικής και τεκμηρημένης δημοσιογραφίας. Χαιρετισμούς απίθυναν επίσης η πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Έλενα Ριζεάκου, καθώς και η πρόεδρος της ΕΣΥΑ, Μαρία Αντωνιάδου. Η εκδήλωση απονομής των δημοσιογραφικών βραβείων Μπότση είναι πάντοτε για μένα μια μέρα χαράς και συγκίνησης για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της δημοσιογραφίας. Και δεύτερον, γιατί παρουσίασε αυτή του αξιότιμου Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και η διαχρονική παρουσία σημαντικών προσωπικότητων του δημόσιου βίου, συμβολίζουν το σεβασμό στον τύπο και τους λειτουργούς του, αλλά και στο κοινωνικό αγαθό της ενημέρωσης. Σήμερα βραβεύουμε τους καλύτερους της χρονιάς που πέρασε. Εύχομαι στους συναδέλφους, επειδή ακριβώς είναι μέρα χαράς, καλή συνέχεια στην πορεία τους,
να είναι πάντα παρόντες και να υπηρετούν τη δημοσιογραφία. Το βραβείο του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ Χρήστος Πασαλάρης Γιάννης Φάτσης, με χορηγό τη Βουλή των Ελλήνων, απένιμε εκ μέρους του Προέδρου της Κωνσταντίνου Τασούλα ο δεύτερος αντιπρόεδρος του σώματος Χαράλαμπος Αθανασίου στην κοινοβουλευτική συντάκτρια της Εφημερίδας των Συντακτών Έλενα Βαρίνου. Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων ήταν και αυτή στο συνάδελφο του καναλιού της Βουλής Γιώργο Γαβαλά για την εκπομπή «Σαν σήμερα στην πολιτική», το οποίο απένιμε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Το βραβείο είναι για την εκπομπή «Σαν σήμερα στην πολιτική», το οποίο είναι μια συλλογική δουλειά. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δημοσιογράφων, τεχνικών και διοικητικών. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κανάλι της Βουλής, το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια με έχει εμπιστευτεί και πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα. Βραβεία επίσης απένιμαν ο τέος πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, ο τρίτος αντιπρόεδρος του Σώματος Αθανάσιος Μπούρας, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Τραγάκης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.